Τι λέει Βαλιγάρια? Τι κάνουμε? Γεια σου ρε Άλκη. Καταλάνια. Τον τσάκωσα του Μαλιγάρια. Με τσακώσατε. Ναι ρε φίλε, κάτι έκανα πάνω. Κάτι έκανες λάθος. Δεν πειράζει. Έβαζα ένα βιντεάκι. Έβαζα ένα βιντεάκι. Ξεκινήσαμε πιο νωρίς. Όταν ήμουνα μικρός κι αδάρτο πολύ παιδί, έπεσα σε ένα βαρέλι που είχε μέσα LSD. Πάω και εδώ, πάω και εκεί, πρώτα είμαι μια ζωή. Κι όσο ζω θα σ' αγαπώ για τον τρελό σου το λαό. Το βαρέλι τώρα πια έχει πιάσει ρε τσινιά. Και αντί για LSD της μαμάς σας στο μουνί. Πάω κολέ, πάω κολέ, πάω κολέ, ολέ, ολέ. Πάω κολέ, ολέ, ολέ, πάω κολέ, ολέ, ολέ. Όταν ήμουνα μικρός κι αδάρτο πολύ παιδί, έπεσα σε ένα βαρέλι που είχε μέσα LSD. Πάω και εδώ, πάω και εκεί, πρώτα είμαι μια ζωή. Κι όσο ζω θα σ' αγαπώ για τον τρελό σου το λαό. Το βαρέλι τώρα πια έχει πιάσει ρε τσινιά. Και αντί για LSD της μαμάς σας στο μουνί. Πάω κολέ, πάω κολέ, πάω κολέ, ολέ, ολέ. Πάω κολέ, ολέ, ολέ, πάω κολέ, ολέ, ολέ. Δε χορταίνεσαι. Δεν χορταίνω ρε πάτσα. Δεν χορταίνεις, είναι Βαγγελάρης. Γεια σου Αρίστη. Γεια σου Αρίστη. Δεν χορταίνεις ρε. Όχι ρε, για το Βαγγελάκι, με αυτό που έβγαλε με τους Invaders. Με το σύνθημα, στην εκδρομή. Δεν χορταίνεται. Τι λέει για το παιχνίδι, χθες. Ποιο παιχνίδι ρε φίλε, δεν υπήρχε παιχνίδι. Εντάξει, πολύ... Να πω την αλήθεια, πολλοί είπανε κατεβασμένα τα χέρια, άλλοι είπανε πώς είσαι έτσι ΠΑΟΚ, τι έκανες ΠΑΟΚ και γιατί το έκανες ΠΑΟΚ και έτσι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που είδαμε χθες, εγώ δεν ξέρω, με τις γνώμες τη δικιά σου, ότι είδα το Σπανάθα φαλακρό στο χθεσινό παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Ένα έτσι με φάνηκε ρε φίλε. Φίλε. Αυτό που γινόταν μέσα στο γήπεδο ήταν αλητεία, ήταν προσβολή προς τους παίκτες μας. Δηλαδή, τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε και για παιχνίδι. Τους κλωτσούσαν, τους βαρούσαν, τους χτυπούσαν, τους έφτυναν και δεν υπήρχε ούτε φάουλ και βλέπεις πώς σκύλιαζαν. Σκύλιαζαν από το πρώτο λεπτό. Να κάνουν βασαρία, να κλάψουν στο διαιτητή, να παραπονηθούν, να. Δεν ξέρω, αλλά, λέμε, να πάντως, έχω... τώρα να μας ηρεμεί λιγάκι. Εντάξει, ρε φίλε. Πώς το είδες εσύ? Μήπως εμείς δεν το βλέπουμε καλά? Όχι. Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Όπως είπα και στην ομάδα, δυστυχώς, όταν αντιμετωπίζουμε έναν τέτοιο διαιτητή, θα υπάρχουν και τέτοια αποτελέσματα. Δες, η ομάδα ήταν... Δηλαδή, έβλεπες νευρικότητα. Γιατί πρώτα απ' όλα, για μένα θεωρώ ότι ήταν, όπως είπε και ο Τούσκας, 55-45 η κατοχή. Πολύ κακός διαιτητής. Χάλασε όλο τον ρυθμό, παρόλα αυτά οι δικοί μας πάλευαν. Και σε κάθε αγώνα το δείχνουν. Αλλά όπως είπα και σε κάποιους, γιατί είχα σε κάποιες ομάδες, τέλος πάντων, και μάλωσα με 2-3. Γιατί κλασικά την προηγούμενη εβδομάδα του πιστεύω Θεούς και τώρα ξαφνικά, επειδή η ομάδα, και είναι λογικό να είναι κουρασμένη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις μεγαλύτερες συμμετοχές όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και στην Ευρώπη και στο κύπελλο. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε όλες τις διοργανώσεις μέσα. Και παρόλα αυτά κάθονται και τους κράζουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους σκέφτονται αυτό το πράγμα. Καταρχήν, μάλλον να εχθές με έναν δικό μας, έτσι, υπόξη, που έγραψα στην τέλος πάντων ότι αν δεν είχαμε το Πασχαλάκι, δεν ξέρω τι θα γινόταν, και ο άλλος κόντεψε να με φάει. Να μου πει ότι και καλά που τον είδε στο Πασχαλάκι, ότι και στον γκολ που έφαγε ο Πασχαλάκης αυτός θέλει.
Ναι. Δεν μπορώ. Πολύ αρρωστή κυκλοφορία. Είναι πολύ, πολύ κακό πράγμα να μιλάς έτσι για την ομάδα σου που πριν μια εβδομάδα τη θεωρούσες, τέλος πάντων τους είχες στο Θεό και ξαφνικά επειδή έκαναν μια, όχι μια κακή εμφάνιση, δεν ήταν κακή εμφάνιση, ήταν κακός ο διαιτητής. Είχαμε πολύ κακή διαιτησία. Γι' αυτό και... Αυτό λέμε. Είχαμε, δηλαδή... δεν έδινε τίποτα, το παραμικρό. Δηλαδή με το που θα έπεφτε ένας από τον Άρη κατήχαν φάουλ. Σε εμάς τίποτα. Το πρώτο φάουλ το πήρε στο 42. Το πρώτο φάουλ το πήρε στο 42. Όταν δεν σε παίζει 50-50 και δεν παίζει σωστά, η ομάδα θα εκνευριστεί, η ομάδα δεν θα πατάει καλά στο γήπεδο. Έτσι έγινε, αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια με το Σπανάθα. Αλλά τα ξεχνάτε αυτά, γιατί τότε χάσαμε και πρωτάθλημα από το Βάζελο. Τα ξεχνάμε αυτά. Εγώ σου είπα, είδα αυτό το πράγμα. Και αν θυμάμαι καλά, είχαμε φάει πάλι κόκκινη σε εκείνο το παιχνίδι. Μετά στο δεύτερο λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό έχει κίτρινη ο Πάμπλο. Και τον λέει, άμα μπορείς τώρα, ξαναπέσεις σκληρά. Ο διαιτητής. Ναι. Κούρτιτς, κίτρινη. Μιχάλη, ο αμυντικός, κίτρινη. Η θέση του Πάμπλο δεν είναι ο Κούρτιτς αυτή τη στιγμή. Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, στόχευσε παίκτες. Πώς να σου πω, τον είχαν πει. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι ήταν δασκαλεμένος. Η κάρτα που παίρνει ο Κούρτιτς δεν είναι κάρτα, ρε φίλε, δεν είναι καν φάουλ. Τίποτα. Έλα, ρε, εδώ δεν σε φάουλ εκτός φάσης. Τα εκτός φάσης που μας κάνανε. Σε φόρτωσε τον Κούρτιτς με φάουλ από την αρχή. Σε φόρτωσε τον Σουάρες, σε φόρτωσε τον Σάστρε και πέφτουν τα σκουλίκια. Σε δίνει και το Μιχάη, την πιο πούστικα κάρτα που δίνει. Δείξε μας την φάση λίγο, ρε φίλε. Δείξε μας την φάση λίγο. Θα τη δείξω από μια όψη, η οποία η όψη αυτή, αν το βάλεις καλά, βάζει και ο παίκτης του Άρη το χέρι. Δηλαδή δείχνει στο πρόσωπο. Δείξτε μας και θα τα πούμε. Δείξτε μας και θα τα πούμε. Εντάξει, κάτσε να τη βρω λίγο. Καλώς το Μίτσο. Γεια σου, Μιτσάρα. Γεια χαρά. Μισό λεπτό. Η κάθε του Μαρτζίνη στον χώρο για να εκμεταλλευτεί ταχύτητα, να αξιοποιήσει την ταχύτητα του Καμαρά. Το βλέπεις το χέρι του πώς πάει έτσι. Μόνο που το απλώνει. Να, κοίτα το πάλι ξανά. Η κάθε του Ματσίνη στον χώρο για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα, να αξιοποιήσει την ταχύτητα του Καμαρά. Ναι, ο Μιχάη απλώνει το χέρι του. Αλλά και αυτός πάει το χέρι του έτσι. Και η άλλη, η όψη δηλαδή της γραμμής που λέμε, που για μένα ήταν offside. Εντάξει. Άλλο τώρα τι έγινε μετά στην πορεία. Για λίγα δευτερόλεπτα στην αρχή της φάσης, επειδή γι' αυτό το βάλα σιγά, στην αρχή της φάσης για λίγα δευτερόλεπτα είναι offside. Μετά τον καλύβει ο από κάτω. Αλλά για αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα γίνεται το φάουλ, εντάξει. Υποτίθεται ότι παίρνει κίτρινη κάρτα. Θυμάμαι καλά, σήκωσε το χέρι του ο Μιχάη και λέει, κοίτα το Λάιτσμαν. Ότι το σημάδι το σήκωσε πιο πριν, δεν έδωσε σημασία ο διαιτητής. Λοιπόν, άκου τώρα. Και για φωνάζουν... να θυμηθούμε λίγο καλύτερα, τα φωνάζουν... σκουλίκια κάνουν φασαρία. Άμα, κάνουν φασαρία γιατί θέλουν. Γιατί να φάει θέλουν κόκκινη. Το βαρ, ναι. Για κόκκινη. Έστασε. Έτσι. Αυτό και κάνουν μπάχαλο τη φάση όλοι και δεν πάει αυτό στο βαρ να δει ότι είναι offside. Να πάρει πίσω και την κίτρινη. Να μην παίξω και με 10 μετά. Εντάξει, έπαιξε μετά με 10 από το 70. Έφαγε και μια πάλι αστεία κίτρινη. Αστεία κίτρινη. Δηλαδή, εντάξει. Γενικώς ήταν πολύ κακός. Όχι, ρε, σε όλο το παιχνίδι ήταν κακός. Τώρα που σε έδωσε 2-3 σφυρίγματα μετά στο δεύτερο, αυτά ήταν να είχαμε να λέγαμε έτσι για να στα δώσει. Για το ξεκάρβωμα. Εκείνος ο Κούρτης είχε σκυλιάσει σε κάτι φάουλ κοντά στην περιοχή, αλλά ξέρουν όσο είναι, δεν σου τα δίνω, γιατί άμα το εκτελέσει ο Κούρτης είναι ήδη γκολ. Ναι. Εντάξει. Και όταν σε σπάνε τα νεύρα, δεν μπορεί να. Γιατί, αν καταλάβατε, μετά τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, λέει ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε με καθαρό μυαλό. Γιατί δεν έπαιξε όμως με καθαρό μυαλό, αναρωτιέστε, γιατί το είπε έτσι, πέταξε αυτό το καρφί. Δεν είπε για τη διαιτησία, αλλά είπε δεν έπαιξε με καθαρό μυαλό. Γιατί όμως δεν έπαιξε με καθαρό μυαλό. Πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο. Άμα έχεις τέτοια διαιτησία, πώς θα παίξεις, ρε φίλε. Και η Μπαρτσελόνα, αν είσαι, δεν μπορείς να παίξεις.
Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Ας πει και ο Μίτσος, δεν ξέρω. Μίτσο, κόλλησε. Μίτσο, είσαι εδώ. Μίτσο, κόλλησε λίγο το... Ξαναμπες, Μίτσο, και ξαναβγες, ρε. Όχι, στο παρασκήνιο τον βλέπω, κουνιέται, αλλά εδώ δεν κουνιέται. Να, ε. Κουνήσου, ρε. Έλα, λέγε. Αποκόλλησα κι εγώ. Κόλλησε, βγήκε. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ θα σας τα χαλάσω λίγο. Όταν έχεις προπονητή, να το πω κόσμια, να το πω προσωπικά. Όταν έχεις προπονητή χέστη, αυτά παθαίνεις. Όταν εγώ έχω ένα προπονητή χέστη, αυτά παθαίνω. Ναι, μένω διαιτητής κακός, το είδαμε όλοι, αλλά έχω και ένα προπονητή, ρε παιδιά, που φορικό φυσκέρις είναι. Πρώτον, για μένα, θα πω τα εύκολα. Δεν είμαι προπονητής, και ούτε προπονητής θέλω να γίνω. Εγώ θα μιλήσω οπαδικά, αυτά που είναι τα ματάκια μου. Μία παρέμβαση, Δημήτρη, μία μικρή παρέμβαση. Κάθε φορά που ανεβάζεις τη φωνή σου, μπουκώνει το μικρόφωνο από το κινητό σου και βγαίνει ο ήχος σου διακεκομένα. Ήρεμα. Πες το ήρεμα και όχι φωναχτά για να μπορεί να έχει λοιπόν, μια διάβια ο ήχος. Με την ησυχία σου. Δεν προστάθεψε το Λουτσέσκο τους παίχτες. Έχουν κίτρινη κάρτα, έχουν κίτρινη κάρτα και ο Μιχάη και ο Κούτρετς που φαίνεται ότι πάει για κόκκινη και δεν κάνει φίλοι αλλαγή. Τους αφήνει μέσα εκτεθειμένο. Δεν είναι αλλαγές δικιούς. Βγάλ τους, stop, θα φας κόκκινη. Stop. Βλέπεις ότι γιατί τις είναι στημένος για κόκκινη. Προφύλαξε λίγο ωραία, την ομάδα. Stop. Stop εδώ, stop εδώ. Stop εδώ. Λοιπόν, ποιον έχεις που λες να βγάλει τον Κούρτιτς, εντάξει. Ποιον έχεις εκτός από τον Κούρτιτς, έξω, στη θέση του. Αυτή τη στιγμή, με τους αγωνιστικούς. Ναι, ποιον έχεις. Εγώ σου πω στο κέντρο ποιος έχεις. Αγκούστο, Σβάπ, Τσιγκάρα, πάω τους μέσα να παίξουν. Ωραία. Έχεις ούτε έξω από την περιοχή μετά. Έχεις ούτε έξω από την περιοχή μετά. Δεν έχω. Δηλαδή, αν έχεις ούτε έξω από την περιοχή. Έχεις και τον Αγκούστο. Δεν έχω. Εντάξει, δίνεις εδώ, ρε. Εγώ θα σου πω δεν έχω, ρε παιδί. Όπως λέει και ο Άλκης, έχω τέτοιους παίχτες. Εγώ θα σου πω δεν έχω, γιατί δεν βλέπω μπάλα καλή. Είμαι μόνο φωνάζω. Δηλαδή, επειδή δεν έχω σούτ έξω από την περιοχή, πρέπει να αφήσω τον άλλο μέσα να φάει κόκκινη. Όχι, ρε μαλάκα, πώς σου θα αλλάξει. Το δηλαδή, κόκκινη, στο τέταρτο είχες 3-4 με κάρτα. Ναι. Αυτό είναι. Πώς σου να αλλάξει. Ποιον να προσθέσει. Τους έβλεπες πως είχαν σημαδεύσει τον Σάστρε και πέφτανε συνέχεια πάνω του. Αυτό είναι, ρε μαλάκα, ο αθλητισμός αυτό είναι. Το ευαγωνίζεστε. Καταλαβαίνεις. Άλκη. Στο τέταρτο είχες 3-4. Στο 70 όμως έπρεπε να φυλάξεις κάποιους. Εμείς δεν είπαμε με το που έφαγε την κάρτα βγάλ τον έξω. Σε φύλαξε του Άστρε που τον σημάδευαν. Ναι, μετά το 60 όμως. Σε φύλαξε του Σουάρες που τον σημάδευαν γι' αυτόν. Τους φύλαξε. Αυτοί θα την τρώγανε. Γιατί όπως και να έχει, παίζουν πιο δυνατά, ρε φίλε. Δεν είναι τόσο υποψιασμένοι όσο οι άλλοι. Αυτοί δεν ξέρουν. Και θα την τρώγανε την κάρτα, φίλε. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, ρε, εσύ, αλλά Δημήτρη, εγώ δεν δέχομαι που λένε μερικοί όσοι έπαιξε ο Πάκο με κατεβασμένα τα χέρια. Δεν μπορούσε να παίξει, ρε φίλε. Όπως σ' άφησε από την αρχή, ρε, σ' έσπασε τα νεύρα από την αρχή, σε κυτρίνησε από την αρχή. Σε έδειξε ότι δεν θα σε αφήσω, ρε Καριόλη. Δεν θα σε αφήσω. Δηλαδή, ήταν στοχευμένες ακόμα και οι κάρτες. Στον Κούρτιτς οπωσδήποτε θα τη δώσει, και α μην είναι και φάουλ, θα τη δώσει αυτόν. Γιατί αυτό είναι και λίγο παλαβός, να τη φάει και την κόκκινη. Ναι, με διαμαρτυρία, με. Το Σάστρε να τη δώσεις γιατί και αυτό είναι χαζό τώρα ήρθε. Και το Σουάρες. Σημαδεμένη ήταν αυτή, ρε μάλακα. Εκεί με το Σάστρε είχε καταντήσει αηδία. Όποιος έπεφτε και ζητούσε κόκκινη για το Σάστρε. Άσε με, ρε, θα παίξουμε μπάλα τώρα ή θα ξαπλώνουμε εδώ πέρα και θα κάνουμε. Και οι άλλοι σκίζουν τις μπλούζες τους έξω από τα νεύρα τους. Που τους αδικεί η διαιτησία. Εμείς τι βλέπουμε, ρε, πως μου, άλλο μάτς βλέπουμε.
Για να δούμε ο Παναγιώτης. Άντε, φρέσκο αίμα. Χθες δεν μπόρεσα να δω το παιχνίδι, παιδιά. Στο είπα δεν και το πρωί, Άλκη. Δεν το είδα, όχι. Δεν το είδα, γιατί... Άκου, θα σου πω, ήμουνα σε ένα φιλικό σπίτι και δεν μπορούσα. Εγώ ήξερα ότι θα χάσουμε, από ποια άποψη, ότι εκεί μέσα είναι ο Νίνι υπερπάντων αγώναν για αυτούς, έτσι. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και δεν συμμαζεύεται. Κάπου με αυτά που λέγατε τώρα, με αυτά που έλεγες, μου θύμισε λίγο το παιχνίδι με το Σπάθα. Και χθες είπαν ότι ήταν... Όλοι αυτό θα θυμηθούν. Και χθες είδα ότι ήταν ο Τζίλος διαιτητής. Όχι, ο Τζίλος ήταν τέταρτος. Ο Τζίλος ήταν τέταρτος. Α, τέταρτος ήταν. Okay, λάθος μου. Δεν... Γιατί διάβαζα κάτι σχόλια και έλεγε ότι ο Τζίλος... Δηλαδή, κάτι κάρτες, κάτι αυτά, δεν ξέρω... Ακούω από το πρωί για σάστρε, για κάρτα. Άκουσα το πρωί που είπες σε εκείνο το 6 λεπτών, 7 λεπτών βιντεάκι σου ότι σημαδεύανε σάστρε, σημαδεύανε Κούρτιτς. Γενικά πέφτανε κάτω, διαμαρτυρόντουσαν. Παιδιά, αυτή είναι, σκουλίκια είναι. Πρώτη φορά θα μας το ξανακάνουν, δηλαδή. Πέφτεται από τα σύννεφα, αυτή είναι. Εγώ σήμερα είδα χθεσινή δημοσίευση ενός φίλου μου, μια σειρά μου, Αριανός Φόλα, και όταν χάσαμε από τη Μαρσέη, δημοσίευσε κάτι, έκανα ότι δεν το είδα, και δημοσιεύει εχθές, το είδα σήμερα αυτό, ένα ειρωνικό σχόλιο από πάνω, με τη φωτογραφία της ομάδας τους. Και λέει, περάσαμε λέει στους 8 αδέρφια. Το βλέπω, παίρνω ανάποδες, και τον γράφω. Το λέω, έμαθα εχθές ότι πήρατε το κύπελο ΠΑΠ και τα λοιπά. Ξέρεις. Λέω, όταν θα προχωρήσεις, λέω, στην Ευρώπη και θα φτάσεις, λέω, εκεί που έφτασε, λέω, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, τότε, λέω, θα μιλήσεις. Όταν αποκλείεσαι, λέω, από μια κόλος Κοβαλίφκα. Δεν πρέπει να μιλάς, λέω, καθόλου, μεγάλε. Στο Λευκό Πύργο, του λέω, πήγες εχθές. Δεν μου είπες, του λέω. Και άρχισε τα ειρωνικά τα σχόλια. Και είστε χωριό, και είστε μικρή ομαδούλα. Καλά, του λέω, εντάξει. Και γελούσα με τα σχόλιά του. Αλλά όπως είπα, το παιχνίδι εχθές δεν το είδα. Γιατί ήξερα τι θα γίνει. Η ομάδα μας. Δεν λέω για τρία. Το έπαιξες. Δεν λέω για τρία. Πώς. Το έπαιξες τουλάχιστον αφού το ήξερες. Την ομάδα μου, αδερφέ, δεν την παίζω ποτέ στο στοίχημα. Και δεν παίζω γενικά. Αλλά γιατί δεν το έπαιξες. Το έπαιξε ένας φίλος μου. Το έπαιξε άντερ 1,5 γκολ. Ο Αλέξανδρος Σαμαράς λέει, ρε παιδιά, η ομάδα δεν έπαιξε καλά χθες. Δεν είχε καμιά σχέση με το παιχνίδι της Μαρσέη. Συν που ο διαιτητής ήταν τραγικός. Όλο αυτό έφερε το αποτέλεσμα. Ναι, ρε Αλέξη, αλλά αυτό λέμε ότι δεν έπαιξε καλά γιατί υπήρχε ο παράγοντας διαιτητής. Γιατί αν το βάλεις κάτω. Περίμενε. Δεν σε άφησε, ρε φίλε. Δεν σε άφησε. Τι εθνικότητα. Έλληνας ήταν, τι ήταν. Πορτογάλος. Ρε Άριστη, έχεις παίξει μπάλα. Δηλαδή, τέτοια... Είναι δυνατόν να μην βλέπει ότι τον Μητρίτσα τον πατάει το πόδι. Είναι δυνατόν να μην βλέπει ότι τον ανατρέπει. Έχει προηγούμενα με τον Μητρίτσα. Αυτό πόσο ξύλο έβαγε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, που γράφει και ο Αλέξανδρος ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Για ποιο λόγο η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Αυτό. Άντε, αυτό λέμε από το πρωί. Έχει κάνει κοιλιά, παιδιά. Έχει κάνει κοιλιά η ομάδα. Φιλέ, είναι πολλά τα παιχνίδια. Πρόσεχε να μην περάσει στους τέσσερις. Και όλοι εσείς που λέτε οτιδήποτε λένε κάποιοι καταπιούν τη γλώσσα μου. Προσέξτε, το ντόπινγκ δεν είναι αστεία. Το ντόπινγκ είναι δωροδοκία. Σε πιάσανε στα πράσα, φίλε. Χειρότερο από δωροδοκία είναι. Ρεάλ και έτσι δεν χάσανε το Champions League αυτό το τρόπαιο. Με τον
με τις δωροδοκίες. Πώς το λέγανε τον πρόεδρο του, το Λαμόγιο, η Μαρσέη τότε. Μπερνάρ Ταπί. Το Ταπί, το Ταπί, μπράβο. Που είχε δωροδοκίσει ακόμα και τις πέτρες τότε. Έτσι. Αυτός τώρα βρέθηκε τον παρισμένο. Ακόμα δικαστήρια έχει αυτός. Ακόμα δικαστήρια. Πριν το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι. Ρε φίλε, τέτοιο σουτ για να πιάσεις, τέτοιο σουτ για να πιάσεις, πρέπει να είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Οκ, τον ξέρουμε ως παίχτη ποδοσφαιρικά αυτόν εδώ, ότι βάζει γκολάρες, ότι έχει σουτάρα. Αλλά πίσω από αυτό. Εντάξει, πιστεύω ότι έφυγε άνω των 100 χιλιόμετρων να... το πόδι. Και ο Κάτσα έχει βάλει τέτοιο γκολ, Παναγιώτη, εντάξει, μην το κάνεις θέμα. Και καλύτερα. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν σ' άφησαν από το πρώτο λεπτό, σου έδειξαν ότι δεν θα διεκδικήσεις τίποτα, ρε παιδί μου. Τίποτα. Να πούμε τώρα ένα σχόλιο του Νικόλα του Γκέκα. Καλησπέρα στην Παοξίδικη παρέα. Ναι, φέρ το Μίτσο. Στην Παοξίδικη παρέα. Επειδή ακούω πολύ γκρίνια, θα παραθέσω ένα σημαντικό, πολύ θετικό, είναι ότι επέστρεψε και πάλι πολύ δυνατός ο Ολιβέρα. Μια πολύ σημαντική απουσία για όλη τη χρονιά. Επίσης, επειδή τρώει πολύ κράξιμο Σουάρες, λίγο υπομονή, καθώς το ίδιο συνέβη την πρώτη χρονιά με το Βαρέλα και Κρέσπο, που φάγανε ξεφωνητά. Αυτά τα ολίγα. Τι το άλλαξες, δεν είναι. Το άλλαξε για να φαίνεται και ο κόσμος. Α, οκ. Okay. Έχασα τώρα τη σειρά, ρε, φίλε. Έχασα τη σειρά, ρε. Πού είμαι. Αυτά τα ολίγα λέει από εμένα και μην ξεχνάμε. Με έκανες πω blackout δεύτερα. Ναι, Βαρέλα, φάνα. Συνεχίζουμε. Μίτσο, τι έλεγες. Δεν ακουγόσουμε. Ναι, παιδιά, δεν σας... Παιδιά, δεν σας άκουσα καθόλου. Κολούσε το ίντερνετ, ούτε σαν άκουσα, κανένα δεν άκουσα. Τίποτα, δεν πειράζει, ξέρω πες τι εσύ. Λέγατε. Πες εσύ, γιατί σε κόψαμε σε κάποια φάση. Κολούσε. Ναι. Σε κόψαμε σε μια φάση, είπες για το... Και δεν άκουγα, ότι έπρεπε να... Ωραία. Είπες για ότι έπρεπε να κάνει αλλαγές πιο πριν, ωραία. Αυτούς που κυτρινήσανε, παρακάτω. Αυτό μόνο. Για μένα έπρεπε να προφυλάξει κάποιους παίκτες μετά το 60 και μετά, γιατί μύριζε το μάτς για κόκκινη. Και πάλι ένα παιχνίδι, δεν έκαναμε τίποτα το αξιόλογο. Πίσω-πίσω την μπάλα και ο Πασχαλάκης μπουν μπροστά. Πίσω-πίσω την μπάλα και ο Πασχαλάκης μπουν μπροστά. Τίποτα. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά δεν κάναμε τίποτα αξιόλογο. Ο Μητρίτσα για μένα έχει δύο μπάλες, δεν την έδινε ούτε από το αριστερό στο δεξί. Και ο προπονητής μας στον πάγκο πάλι ήταν απαθής. Δεν μπόρεσε με 5 αλλαγές που έχει δικαίωμα να κάνει να γυρίσει λίγο την εικόνα της ομάδας. Το βγάζουμε τον διατητή έξω που λέμε ότι. Γαλλία, εσύ γιατί πήγες, ρε μαλάκα. Αφού δεν τη γουστάρεις αυτή την ομάδα. Στη Γαλλία, γιατί πήγες. Τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ο άλλος έτσι. Τι γουστάρεις δηλαδή, αφού ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αν η ομάδα παίζει καλά, λέμε παίζει μπαλάρα. Αλλά αν η ομάδα δεν παίξει καλά και πούμε δεν έπαιξε καλά. Δεν σε ακούμε κιόλας. Δηλαδή, από όλη την καλή διάθεση και σε κόβει το ίντερνετ, ρε μαλάκα. Σε κόβει το ίντερνετ. Δεν έχουμε καλό καιρό. Έχουν πέσει τα σύννεφα πολύ χαμηλά, ρίχνει καρέκλες και δεν έχουμε καλό καιρό γενικά. Και εγώ δεν έχω καλό ίντερνετ. Ναι. Ναι, είναι πολύ καλό καιρό στην Ελλάδα. Να πω κάτι, ακούγουμε. Ναι, ακούγεσαι. Ακούγουμε. Ναι, λέγε. Ακούγομαι. Ναι. Γαμώ το παλιό ίντερνετ. Γαμίσου, γαμώ. Στείλε ένα σήμα καπνού, ρε μαλάκα. Κάτι άλλο. Στείλε ένα... Λοιπόν, δηλαδή όταν η ομάδα παίζει καλά και λέμε η ομάδα έπαιξε καλά, είμαστε ΠΑΟΚάρα και άμα πούμε δεν έπαιξε καλά, δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε, τώρα. Εσύ λες ότι εκείνος θέλει δύο μπάλες μόνος. Ο άλλος έρνει. Ο άλλος είναι χάλια. Ο άλλος είναι... Γάμισε το. Γιατί πήγες, λέω, στη Γαλλία. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Τι πήγες να δεις τώρα. Το ένα που θέλει δύο μπάλες. Μαλάκα. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Θέλω να σε δω πώς θα ψάχνεις εισιτήριο για το Ρότερνταμ. Αυτό θέλω να σε δω. Να σε δω μετά εισιτήριο για Ρότερνταμ. Βρήκα, έχω κλεισμένο.
Έχω κλεισμένο να το κυνηγήσουμε. Το Μητρίτσα που θέλει δύο μπάλες. Τι θα πάρεις. Γιατί ο Αγγιστιακός του Χαλιλάου δεν τον είδες να θέλει δύο μπάλες. Μίτσο. Τώρα κουρεύτηκε το παιδί, είναι εντάξει. Ναι, ξέρεις τα ξυρίζω και σκάστε. Άντε όλη την ώρα με τα μαλλιά μου. Φαγώθηκα. Έχει ξυρίσει το κεφάλι του. Είδα μια φωτογραφία και λέω πώς καλάκης είναι αυτός. Ναι ρε, ναι. Ναι ρε. Ο τύπος είναι χαζός ρε, είναι τρελός ρε. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Καλά κάνει ρε μαλάκα. Τα μαλλιά του. Ό,τι θέλει κάνει. Άντε στο κάτω κάτω. Άκη, θα το έλεγα στα ποντιακά, αλλά περισσότερο εδώ πέρα μέσα μπορεί να ακολουθεί το πόντι, οπότε άστο. Διάβασε αυτό το... Διαβάσω. Ωραίο. Στράβωσαν λέει, δεν ξέρω ποιος το έγραψε, αν μπορείς εσύ Περικλή να δεις. Στράβωσαν λέει, πολλοί συνοπαδοί μας που χάσαμε χτες από τον συμπολίτη και ειδικά χωρίς πάθος. Κανένας δεν θέλει να χάνει η αρρώστια μας, καρτάσια, όμως μην αδικούμε την ομάδα. Για μένα έφτασε ταβάνι. Όταν η Μαρσέγ σε κερδίζει στην έδρα της με το παρισμένο παίχτη και με δύο offside, λέει πολλά. Όταν στην έδρα σου την κάνεις 16 τελικές και αυτό λέει πολλά και δεν προκριθήκαμε, αλλά έχει σημασία το πώς. Δεν έχουμε το ρόστερ να χτυπάμε τρεις τίτλους και καμία ελληνική ομάδα. Δεν το είχε ποτέ. Μακάρι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Δεν έχει. Δεν έχει και άδικο στα τελευταία λόγια. Δεν έχει, δεν έχει άδικο. Δεν καμιά, έχει. Καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει τέτοιο ρόστερ, τέτοιο βάθος. Ναι. Έτσι. Ακόμα και ο Γαύρος. Και ακόμα και ο Γαύρος που... Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω ποιος το λέει, γιατί από το κινητό δεν μου το δείχνει. Αυτοί σκοτώθηκανε. Πήγε λέει θύρα η 7 και του ζήτησαν τον λόγο και ματώστε λέει την τέτοια, τη φανέλα, η ζωή μας όλη είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα κλασικά. Αν διαβάσω αυτά... λίγο ένα μήνυμα του Γιάννη του Μασλαρινού. Ναι. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο αγώνας για μας ήταν μια υποχρέωση και τίποτα περισσότερο. Φάνηκε από το εκτεταμένο rotation του Λουτσέσκου και η αδιαφορία των παικτών. Κάποιος είπε ότι η ομάδα έκανε κοιλιά. Δηλαδή από την Πέμπτη μέχρι χθες έκανε κοιλιά. Με το Γαύρο θα δείτε άλλον ΠΑΟΚ. Φτάνει πια με τη μιζέρια. Η μιζέρια ποια είναι. Μίτσο. Η μιζέρια που υπάρχει μετά μιζέρια, το παιχνίδι, ρε φίλε. Υπάρχει μιζέρια, ρε. Αφού, μετά το παιχνίδι δεν είδες κάτω στο Facebook τι γινόταν. Πανικός. Είδα ελάχιστα γι' αυτό το λόγο. Είδα ελάχιστα, φίλε. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί ΠΑΟΞΙΣ και μιζέρια πάνε μαζί. Σε τέτοια πράγματα ειδικά. Όχι, το ρε, είδαμε ρε, με Μαρσέι. Όχι ρε φίλε τώρα. Τώρα μιζέρια ρε μάλακα. Τώρα για σένα. Τώρα μιζέρια. Για σένα, Άλκη, αυτό είναι για σένα. Άλκη, αυτό είναι για σένα. Χαλάρα. Εσύ, Άλκη, έχεις μεσάνυχτα και κακό κάνεις. Δίκιο έχει ο Δημήτρης ο Μπεμπές. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που τα βλέπουμε, Ελευθέρη. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που τα βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Μασλερινός προηγουμένως. Από την Πέμπτη η ομάδα μέχρι χθες πήγε στο χειρότερο. Τι. Που τη θαύμαζες την Πέμπτη, ε. Τη θαύμαζες, χειροκροτούσες, έκανες, έρανες. Ή το ύψος ή το βάθος είμαστε. Την Παρασκευή έλεγες ότι τζάμπα αποκλείστηκα και το Σάββατο έλεγες ότι τζάμπα αποκλείστηκα. Και είδες τι παιχνίδι σε στήσανε, ρε. Ελευθέρειε, ελευθέρειε, ξύπνα. Σε δουλεύει ο χοντρός. Δεν καταλαβαίνεις ότι σε δουλεύει ο χοντρός. Σε παίζει όπως θέλει ο χοντρός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άστα όλα τα άλλα που μου λες. Εγώ κάνω κακό στον ΠΑΟΚ. Ξαναθυμίσου το διάλειμμα, ένα διάλειμμα λίγο για τον Νίκο τον Μπουρσανίδη που ρωτάει πώς μπαίνω στο live. Ναι. Θα πας στο... εκεί που βλέπεις αυτή τη στιγμή το live. Έχει δύο συνδέσμους με μπλε γράμματα. Ο ένας είναι για τα σχόλια και ο άλλος είναι για να έρθεις εδώ. Θα πατήσεις τον δεύτερο, θα τον ανοίξεις μέσα από το Google Chrome και εκεί πέρα θα πεις στο Google Chrome να δώσει άδεια να χρησιμοποιηθεί η κάμερα. Θα σου το ζητήσει ούτως ή άλλως και από το κινητό μόνο του να χρησιμοποιήσει την κάμερα και το μικρόφωνο του συσκευή σου και μπαίνεις. Αυτό. Παρακάτω. Εγώ θέλω λίγο να ξεκινήσει η Αρίστη. Με τις φανάρες μας και με τα τέτοια μας. Μια γυναικεία. Οι κυρίες προηγούνται.
Κόλλησες, δεν άκουσα τι είπες. Ηρέμησέ μας, λέω, με τον λόγο σου. Να σε ηρεμήσω. Ήρεμος θα έπρεπε να ήσουν. Να σε ηρεμήσω εγώ. Να με σκάει ο Πεμπές. Ο Πεμπές με σκάει. Το ίντερνετ του φταίει, ρε. Η του γνώμη και άποψη για την ομάδα. Εμείς βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Είδες, εγώ, εσύ, ο Βαγγέλης, ο κάθε Βαγγέλης, συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ρε, και όλο αυτό που κάνουμε είναι υγεία. Δηλαδή και με το Μίτσο αδέρφια είμαστε. Έχουμε πάει σε πόσα μάτς. Δεν λέω για τον διπλή. Απλά σου λέω γιατί έχει τη δική του γνώμη και άποψη για την ομάδα. Εγώ είπα και στην αρχή ότι ο ΠΑΟΚ εχθές, όχι ότι δεν έπαιξε μπάλα, το θέμα μας ήταν η διαιτησία, ξεκάθαρα. Δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν τον άφησε η διαιτησία να παίξει. Γιατί όταν έχεις έναν τέτοιο διαιτητή κακό, πολύ κακό, γιατί έχει, χάλασε όλη τη ροή του παιχνιδιού, δεν μπορεί. Ποτέτα. Και γι' αυτό έβγαλε και αυτές τις κάρτες, χαζές κάρτες φυσικά. Όπως είπαμε, η κάρτα του Κούρτιτς δεν ήταν κίτρινη, να μην λέμε τώρα χασμάρες. Ήταν τέρμα άκυρη κάρτα. Απλά την έβγαλε για να πει ότι έβγαλε κίτρινη. Και ξέρει τι παίχτης είναι. Και σου λέει, θα ποντάρουμε εδώ. Όπως είπα και πριν, για εμένα προσωπικά, ο Πασχαλάκης όσο πάει και ανεβαίνει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν τερματοφύλακα. Γιατί και μέσα στη Μαρσέη πιστεύω, όχι πιστεύω, και αλλά και χθες τον είδαμε ποιος είναι ο Πασχαλάκης. Και όταν θέλει, παίζει. Να απαντήσω λίγο... Δεν είναι καλό αυτό το όταν θέλει, παίζει. Ναι, αυτό το όταν θέλει, γιατί το είπες. Δίνει στροφή στο Μίτσο. Δίνει στροφή στο Μίτσο. Το είπα ξυρίσει και εγώ τα μαλλιά μου. Το είπα με την άποψη... ότι εχθές πιάστηκα με 2-3 σε μια σελίδα, στην ΠΑΕ, τέλος πάντων στην επίσημη, γιατί όταν έγραψα για τον Πασχαλάκη. Γι' αυτό το είπα έτσι. Με την ευκαιρία τώρα όμως, ρε μάγκες, άμα μας ακούει εκεί κανένα στην ΠΑΕ, δεν μπορείτε να την προστατέψετε λίγο τη σελίδα. Μπαίνει ο κάθε αλόθρηστος, γράφει ό,τι θέλει, ξερνάει, και πρέπει να τα βλέπουμε αυτά στη δικιά μας τη σελίδα, στη σελίδα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν δηλαδή οι διαχειριστές να βγάζουν. Ναι, ξέρω, δημοκρατία. Ξέρω, δημοκρατία. Αλλά πολύ δημοκρατία, ρε φίλε, στο δικό μας. Πολύ δημοκρατία στο δικό μας. Την καλύτερη δουλειά την κάνει, φίλε, το επίσημο του Γαύρο. Κλειδώνει τα σχόλια και γεια σας. Και σβήνει. Εκτός αυτό, παίζουν μία ομάδα ή ένας, όχι οπαδός δικός μας, θα σου πω είτε από τον Ολυμπιακό, είτε από την ΑΕΚ, από οποιαδήποτε ομάδα, που δεν έχει ασχοληθεί με τον ΠΑΟ. Για ποιο λόγο ασχολούνται? Άρα τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Προχθές μάλλον αμέναν εδώ, ο οποίος εντάξει έχει, δηλαδή είναι τέρμα άκυρος με το ποδόσφαιρο, δεν έχει καμία ιδέα. Και προσπαθούσε να μου την πει. Και του λέω, πού είσαι αυτή τη στιγμή? Του λέω, πού είσαι? Κάθεσαι στον καναπέ και βλέπεις ποιον. Δηλαδή, δεν είμαι, ούτε είμαι, θα κάτσω να κακολογήσω ή να βρίσω κάποιον. Στην παρέα μου έχω πάρα πολλούς. Έχω και γαύρους, έχω και βάζλους. Αλλά δεν έχει τύχει ποτέ σε τέτοια περίπτωση να κάτσω και να μαλώσω για την ομάδα. Ξέρει τι ομάδα είμαι, το σέβεται και το σέβομαι. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος που είχαμε προχθές μαζί, που έπαιζαν με τη Μαρσέη, πήγε να το παίξει κάποιος και του λέω, πού είσαι αυτή τη στιγμή? Πού είσαι? Κάθεσαι στον καναπέ σου και βλέπεις ποιον. Ωραία, του λέω, πάρε και τα popcorn και κάθεσαι και βλέπει. Του λέω, γιατί εκεί που έχει φτάσει μέχρι στιγμής, εσύ, του λέω, δεν πρόκειται να το δεις ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα αυτό. Μάλλον ήταν μεριά Παπαναστασίου αυτός, Παπαναστασιακός ήταν μάλλον αυτός. Γιατί ξέρει, και του το έχω, τον έθεσα πολλά παραδείγματα. Τον είπα, όπως εγώ δεν έχω ασχοληθεί με τη δική σου την ομάδα, γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Όπως εγώ δεν έχω ασχοληθεί με τη δική ομάδα, έτσι και εσύ δεν θα ασχοληθεί με τη δική μου την ομάδα. Και δεν αφήνω, σε αυτό το πράγμα πατάω πόδι, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, μια πλάκα έκανα. Του λέω, την πλάκα σου, στους δικούς σου τους φίλους, σε αυτούς που την παίρνει αυτή την πλάκα. Για τη δική μου την ομάδα, μπροστά μου,
θα με σέβεις, όπως σέβομαι και εγώ για τη δική σου την ομάδα. Γιατί υπάρχουν και γίνονται πολλές παρεξηγήσεις με αυτό το πράγμα. Γιατί έτυχε ένα σκηνικό πάλι έτσι, δική μας τώρα, όχι χαζομάρες, δική μας, να πλακώνονται στο ξύλο. Για ποιο? Γιατί ο ένας είπε κάτι άλλο και ο άλλος είπε κάτι άλλο. Και αυτό πολύ άσχημο. Περικλή. Πάλε το τελευταίο μήνυμα λίγο να το δει ο Άλκης. Το τελευταίο μήνυμα που ήρθε τώρα. Κάτσε λιγάκι αυτό. Βαγγέλη. Αυτό, κάτσε πάνω, λίγο. Πάνω στον πάνω στο προηγούμενο να απαντήσω. Εγώ, πάνω, εσύ ρε πάνω. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-4-3, 5-3-2. Αμάρε πάνω. Δεν το περίμενα από σένα, φίλε. Εγώ δεν θα ασχοληθώ για τα συστήματα και για αυτά που λέει ο Πάνος. Εγώ θα ασχοληθώ ότι με αυτό το σύστημα που ξεκίνησε ο Λουτσέσκου και όπως ξεκίνησε, με αυτούς που ξεκίνησε και στην πορεία αυτούς που πήρε, σε πήγε στους 8, σε πήγαινε να σε έχεις και στις 3 διοργανώσεις, τώρα επειδή έχασες από το σκουλίκι δεν θα τα βάψουμε μάλλον. Συνεχίζουμε ρε παιδιά, δηλαδή έλεος, φτάνει. Περισσότεροι, Βαγγέλη, έτσι τον βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα, τέλος πάντων, όχι παίζει, συνέχεια παίζει, άσχετα που... Φέρνει αποτέλεσμα, πες, φέρνει αποτέλεσμα. Αυτό. Έχω δει άπειρα μηνύματα από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και χθες, που την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πρωτού παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Μαρσέη, τον είχαν θεό, και ξαφνικά επειδή έχασε τη Μαρσέη και από εκείνη την ημέρα μέχρι και χθες, βλέπω τα ίδια άτομα που μιλούσαν για τον ΠΑΟΚ και τον είχαν φτάσει στο Θεό να τον μειώνουν και να γράφουν πράγματα τα οποία λέω. Δηλαδή δεν αξίζει ο κόπος ούτε να κάτσεις να ασχοληθείς. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Διάβασε αυτό το μήνυμα που λέει ο Βαγγέλης, ο Στεριανίδης, ο Σποκ. Εντάξει ρε παιδιά, ο συμπολίτης έτσι. Ο συμπολίτης, ο συμπολίτης παίζει τελικό με εμάς. Όλα καλά. Εμείς γιατί δεν βγάζουμε πάθος με αυτούς? Εμείς γιατί τους βλέπουμε κάθε χρόνο με υπεροψία? Γιατί δεν τρώμε σίδερα και ό,τι άλλο πρέπει να βγάζουμε σε αυτό το παιχνίδι? Συγκεκριμένα μιλάω για αυτό το παιχνίδι. Αφήστε όλα τα άλλα στην άκρη. Μεγάλη μερίδα του κόσμου μας την πειράζει αυτή η νοχελικότητα όταν παίζουμε με τα ρεπετά. Η γνώμη μου με σεβασμό. Μοιάζει όλο πάω φως 4. Όλους μας ρε Σποκ μας χαλάει αυτό, αλλά πώς να σου εξηγήσω. Δηλαδή τώρα ο Άρης κάνει όσο κάνει ο Ζίβκοβιτς. Όλος ο Άρης. Αν μου κάνουν μια ζημιά του Ζίβκοβιτς ρε φίλε, αυτοί παίζουν, θυμίσου πώς παίζουν. Και τι είναι το αθλητισμός έτσι? Ποια είναι τα ιδεώδη του αθλητισμού? Ποια είναι ρε, το ΕΒΑ αγωνίζεται, πού είναι? Δηλαδή τι είδαμε πάλι χθες? Είδαμε από την αρχή να εκβιάζουν το διαιτητή για φάουλ που δεν είναι, για κάρτες που δεν είναι, για μπαίνει. Ρε θα τρελαθούμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Να κλέψουνε μέσα στο παιχνίδι. Αυτό δεν προσπαθούσαν χθες? Να κλέψουνε μέσα στο παιχνίδι, όχι να κερδίσουνε. Εντάξει τώρα, εγώ είμαι ο γραφικός που τα βλέπω αυτά. Δεν τα είδατε κι εσείς? Όλοι τα είδατε. Όταν το λάθος δεν τιμωρείται για τιμωρησία, φέρνει και παράδειγμα. Αν αυτό που είχε γίνει τότε με τον Κομίνη είχε τιμωρηθεί, σήμερα δεν θα ήταν παράδειγμα για το σκουλίκι. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Ναι, και από την άλλη Πορτογάλος είναι. Και πήρανε το μάτι. Πορτογάλος είναι δηλαδή, αλλά και παίξει σαν διαιτητής. Τι μου ήρθες εδώ πέρα να μου το παίξεις πάδας? Το ίδιο έργο λίγο μετά από 10 χρόνια πάλι. Με φαλακρό σπάδα. Αν θυμάμαι καλά, αυτός δεν ήταν κάτι σοβαρό σαν διαιτητής. Από β' τέλος πάντων. Δεν θέλω να διαβάσουμε λίγο αυτό το σχόλιο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δω ποιος είναι. Τέλος πάντων. Καλησπέρα από Ασπρόμαυρη Διαλασσόνα. Η ομάδα, παιδιά, έχει δυστυχώς ακόμα προβλήματα αγωνιστικά παρά τις φετινές επιτυχίες στην Ευρώπη. Δυστυχώς σε αρκετούς έχει δημιουργηθεί μια ιδέα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι τέλειος. Θέλουν ξύλωμα από εκεί μέσα. Όσο για το χθεσινό, ας πάρω εγώ το κύπελο και άσους να κάνουν φιέστες αυτούς.
Εξάλλου, φέτος μετράμε 7-2 σε όλα τα αθλήματα. Εκτός και αν οι συμπολίτες πάνε όπου φυσάει ο άνεμος. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή φτιάχνεις, αν το καλοσκεφτείς, παρόλο που έφτασες εκεί πέρα, για μένα προσωπικά, εντάξει, είναι κατόρθωμα. Γιατί με αυτούς τους παίκτες που έφτασες, όπως τους αποκαλείς παππούδες και τα λοιπά, και ήσουν σε τρεις διοργανώσεις, για μένα έκανες την υπέρβαση και έφτασες στην τελειότητα. Πιστεύω τώρα δηλαδή με το καλοκαίρι, με τις προσθήκες που πρέπει να έχεις και τις αφαιρέσεις, με βάση Μπότο και του Λουτσέσκου, του προπονητή, πιστεύω να κάνεις αυτό που πρέπει για την επόμενη χρονιά. Και να πας ακόμα... Δύο σκαλιά παραπάνω θα πας. Όχι ένα, δύο σκαλιά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα, όποιος θέλει να σχολιάσει... Πώς σου φαίνεται αυτή η τέτοια με τον Μπαγιέ? Με τον Μπαγιέ, λοιπόν. Επειδή όταν, όπως θυμάστε, τότε μας περάσανε με την Ουκρανική, με την Μέταλιστ, ήτανε, ποια ήτανε? Ναι, Μέταλιστ. Ναι, με αυτήν τέλος πάντων. Όπως θυμάστε, για ποιο λόγο να μην τους τιμωρήσουν? Από τη στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος, έγινε στο πρώτο παιχνίδι αυτό, έτσι δεν είναι? 4 μέρες, ναι. Πριν το πρώτο παιχνίδι. Ακριβώς, και τον πιάσανε εντοπέ. Κάτσε ρε φίλε, εσείς δηλαδή, εκεί μέσα, αν δεν το κυνηγήσετε στην ΠΑΕ, είναι, για μένα προσωπικά είναι... Πώς θα το Παναγιώτη, δεν έχει, δεν το κυνηγήσετε, ρε, περίμενε. Δεν έχει, δεν το κυνηγήσετε, το κυνηγήσετε. Αυτό πάει αυταπάγγελτα. Αυτό από την UEFA. Λέμε. Ναι. Από την UEFA. Και περίμενε, ναι. Τώρα. Δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι και η Φέγενορ. Φέγενορ, γιατί τι... Το ίδιο είναι να παίξει με σένα και το ίδιο είναι να παίξει με τη Μαρσέιγ. Ναι, σωστό και αυτό. Με εμάς είναι χειρότερο, ρε Αλάνη. Για αυτούς δεν είναι χειρότερο, ρε φίλε. Θα το έλεγα, αλλά το είπες εσύ. Για αυτούς, ναι, δεν είναι χειρότερο. Ρε Αλάνη, μετά λες διαφωνούμε, ρε Πούστη. Με εμάς είναι χειρότερα να παίξουν, ρε Αλάνη. Τι με ανεβάζεις την πίεση πάλι στο κεφάλι? Ποια Μαρσέιγ τώρα? Ρε, θα πάμε εκεί πέρα, θα θεωρητικά, ρε, μαλά, με τα budget, με τα budget, με τα budget. Δεν σου λέει, με, ναι. Τα budget, με τα budget. Θα πάμε εκεί πέρα στην Ολλανδία, θα βγάλουν τρελό χρήμα, θα βγάλουν. Πέρα, πάμε, κάνει, τώρα. Αυτοί είμαστε. Ρε μαλακάστος, ρε μαλακάστος, ρε, άστος να νομίζουν. Ναι, ρε, μην είσαι κακός, μην τα μαρτυράσω. Εύχομαι πραγματικά να πάει, όπως λέει ο Άλκης, αυτεπάγγελτα, από την UEFA μαφία, να πούμε, και να... Τους αποκλείσουν. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε ακούσει ακόμα για δεύτερο δείγμα, έτσι. Μόνο για το πρώτο δείγμα έχουμε ακούσει. Βασικά δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Λέει, αν είναι και το δεύτερο δείγμα. Τώρα αυτό θα έλεγα, Βαγγέλη. Με τι βρέθηκε, τι τέτοιο ήτανε? Α, δεν είπανε. Είπαν ότι βρέθηκε. Η ουσία. Δεν είπανε παραπάνω. Απλά. Και το InPow και το SDNA που το βγάλανε και κάποιες άλλες σελίδες μετά είπαν ότι, ρε παιδί μου, βρέθηκε θετικός 4 μέρες πριν το μάτς, το δικό μας Marseille PAOK. Και ότι η Ομοσπονδία η Γαλλική δεν έδωσε σήμα ότι και καλά βγήκε το παρισμένο. Το κρύψε. Το κρύψε και από τη Marseille, το κρύψε και από την UEFA. Εντάξει, μιλάμε για σκάνδαλο, ρε φίλε, εντάξει. Για σκάνδαλο. Τώρα τι θα γίνει, τι παίζει... Δεν γίνεται, ρε. Σουβαρολογίες, ντόπινγκ. Δεν γίνεται, ναι, να κρυφτεί αυτό. Παιδιά, ο ξέρετε για πόσα λεφτά μιλάμε. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια ακόμα στον ΠΑΟΚ. Αν τον περάσουν. Λέμε τώρα, θα μου πεις μετά, αν δεν κάνουμε κουβέντα. Άμα θυμηθείς, ναι, και η Μέταλιστ κάποτε αποκλείστηκε. Άμα θυμηθείς, ναι, σε αυτό το κοφερέσιο λίγκ δεν αφήσαν την Τότεμα να πάει στους ομίλους. Α, μπράβο. Λόγω με την Ρεν. Με τη Ρεν, νομίζω. Ναι. Είναι ίσως. Δηλαδή αυτοί γιατί. Δεν κατάλαβα. Αυτοί γιατί, ποιοι είναι? Επειδή έχουν την UEFA μαζί τους. Επειδή έχουν αδελφοποιηθεί με την ΕΧ. Α, ναι, είναι και αυτό. Το ξεχνάω. Ναι. Και είναι διάβασε το σχόλιο. Μούρι. Διάβασε το σχόλιο που λες. Πολύ, λοιπόν, μουρμούρα. Ο Πάπης ο Κουτουλάκης λέει: πολύ μουρμούρα για μια ήττα. Η ομάδα πήγε τέλεια για μένα. Ας φτάνω εκεί που φτάνω στην Ευρώπη και ας χάνω από τον Άρη. Ας πανηγυρίζουν τα σκουλικιά.
Και για τον Παγιέ λέει δεν θα γίνει τίποτα. UEFA μάφια. Όπως λέει και ο Αρχοντάκης λέει, γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα αδέρφια, αφού στο ευρωπαϊκό παιχνίδι οι παίκτες έδωσαν το 150% αναμενόμενο σε παιχνίδι με τα σκουλίκια, συν ο διαιτητής δυστυχώς ήταν 60-40 υπέρ των σκουλικών. Καλά, δεν βάζω εγώ 60-40, παραπάνω βάζω. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε και σε αφήσουν κάποιοι συνοπαδοί μας στη Μύρλα. Πάμε γερά τον Γαύρο να μαμίσω και όλα καλά. Στηρίζουμε ομάδα, πάω κάρα. Έτσι ρε παιδιά, δηλαδή θέλει και λίγο θετική ενέργεια, εντάξει. Έφαγες κάτι σφαλιάρες που δεν έπρεπε να φας. Όπως δεν έπρεπε, όπως... Αφεντικό, αύριο παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Μπορείς να κάνεις κάτι. Μην αγχώνεσαι, Κάρη. Μόνο πες μου ποιος είναι ο διαιτητής. Γεια σου ρε, Καταριανέ. Ωραίο το κάτω. Πώς τον έλεγαν τον διαιτητή? Δεν ξέρω ρε, Φαλακρός Πανάθα, ξέρω πώς το λέγανε. Ένα παλικάρι εξηγεί ότι... Για πες, ο Γιάννης ο Μασλαρινός λέει. Ναι. Η νομοθεσία λέει ότι δεν υπάρχει και δεύτερος παίχτης ΔΟΠΕ, δεν κινδυνεύει η Μασέη. Μόνο ο παίχτης, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Ναι, αλλά λέει τώρα, κοίταξε, τώρα δεν ξέρω σε ποιο σχόλιο είναι. Λέει ο Γιώργος Καλιοντζής, η νομοθεσία του ΣΕΦΑ δεν κάνει λόγο. Ναι, η νομοθεσία του ΣΕΦΑ λέει δεν κάνει λόγο για τιμωρία της ομάδος. Αν βρεθούν δύο θετικοί σε έλεγχο, ντόπινγκ, τότε γίνεται λόγος για τιμωρία της ομάδος. Τώρα, αν γίνει κάτι, θα τιμωρηθεί μόνο ο παίκτης. Τι λέτε, ρε παιδιά. Έχει σκοράρει και εκεί και εδώ. Έχει διαμορφώσει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ότι έχει διαμορφώσει αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Δεν είναι κάποιος που ήταν στον πάγκο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Εκεί πρέπει να πάει το θέμα του ότι οι παιδιά, πέραν το αυτεπάγγελτο, ας πούμε, ότι θα πρέπει να ασχοληθεί και η ΠΑΕ. Θέλουν, δεν θέλουν τώρα, όλοι πήγαν στο χορό, όλοι θα ασχοληθούν. Θέλουν, δεν θέλουν. Είναι πολλά τα λεφτά που παίζουν. Θέλουν, δεν θέλουν, όλοι θα ασχοληθούν. Γεια σου, Αθανασία. Στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια φορά. Έτσι. Το 2010 τα ίδια έπαθες. Καλώς τον Τόνι, ρε. Γεια σας, αδερφιά. Γεια σας, Τόνι. Καλά. Παιδιά, να πω εγώ, παιδιά, να πω εγώ γιατί κολλάει και δεν μπορώ να το ακούσω καλά. Εντάξει, να πω, και εγώ. Γιατί κολλάει το άκρη. Εγώ λέω, δεν θα βγει τίποτα. Καλή συνέχεια. Γεια. Τα λέμε. Για να είναι. Δεν θα βγει τίποτα, αδερφιά. Πιστεύω εγώ, δική μου γνώμη. Γιατί αυτό το έχουμε μεγάλες άκρες. Τι εννοείς δεν θα βγει τίποτα, γιατί ακούω και κάτι άλλο τρελά αυτές τις μέρες. Ότι εμείς δεν θέλουμε τέτοια πρόκριση. Τι ακριβώς εννοείται. Τι λες. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο, ρε. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Μιλάμε... Όταν βλέπεις, δεν τον ανακοινώνει η Γαλλική Ομοσπονδία. Βρε, άσε με τώρα, εδώ έχουν πάρει ολυμπιακά μετάλλια. Τι είναι αυτά που μου λες, πλάνεις. Έχει και ο άλλος Ολυμπιονίκης, πρώτος Ολυμπιονίκης και έρχονται που το παίρνουν από τα χέρια του. Έτσι. Και ο άλλος που ήταν δεύτερος και δεν ήταν ντοπαρισμένος, δηλαδή τι να πει. Δεν το δέχομαι το χρυσό μετάλλιο της Ολυμπιάδος. Πάτε καλά. Ωραία μαγιά, ρε. Ωραία μαγιά. Και η προσπάθεια τον τόσο καιρό, δηλαδή τι, πάει στράφη. Πρέπει να το εξετάσει το θέμα, είπα, ας το εξετάσει, ας το πάει εκεί που πρέπει. Πολύ βαθιά. Εντάξει, τώρα με τη Χάρκη ήταν μεταστημένα παιχνίδια. Πάμε λίγο πάλι στα σχόλια να διαβάσουμε. Στέφανος Γιαννουλίδης. Ποιος θα το πιάσει? Αχ, τώρα, το πιάσω εγώ. Πού το ρε. Το έχασα. Πού είναι. Γιατί είμαι στο κινητό. Καλησπέρα, παρέα. Το τερθορνομάρισμα ξεκίνησε από το Βάζελο και μετά. Χθες, αν βάλω τερφορμάρισμα rotation, βρώμικο παιχνίδι, εχθρική διαιτησία και έχασα ένα 0 αντί να έρθω χ. Στο κύπελο έχουμε το know-how και ο μητελικός know-how. Είναι μια know-how. Εντάξει, έπρεπε εσύ να το διαβάσεις. God damn it. Και ο μητελικός είναι μια άλλη η κατάσταση εντελώς. Εκτός αν υπάρχει κορεσμός στον οργανισμό γενικότερα από τα 4 κύπελα στα 5 χρόνια σε συνδυασμό με το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν και τότε είναι αδιάφορη η ομάδα και δεν θα
και δεν περάσουμε και φέτος στον τελικό. Πάντως εγώ το θέλω το κύπελο. Ούτε να το σκέφτεσαι, Στέφανε, ότι θα υπάρχει κορεσμός. Και... ένα κύπελο είναι πάντα ένας τίτλος, είναι πάντα ένας τίτλος. Και ο ΠΑΟΚ παλεύει για όλους τους τίτλους. Όχι τώρα. Μην ξεχνάμε, είναι και ο μεγαλύτερος απομείναν στόχος πλέον. Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς πρωτάθλημα δεν υπάρχει πλέον να πάρεις πρωτάθλημα. Βλέπεις πως... Πού να πας ρε, αφού δεν σε αφήνουν κιόλας. Άμπρα. Είδες εχθές να πούμε τι έγινε με την παραμικρή κάρτα εμείς. Οι άλλοι κοπανάγανε μπουνίδια, κλωτσίδια, βυσίδια. Μου φάνηκε όταν έπαιζα μπάλα γάμα δέλτα εθνική με κάτι χωριά. Πράγμα που το φοβάμαι και στην Τούμπα αυτό, ε. Πράγμα που το φοβάμαι και στην Τούμπα αυτό. Θα το κάνουν. Μα γίνει να το κάνουν, γιατί αυτό είναι το επίπεδό τους. Φίλε, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Αφού έχουν πλάτες. Έχουν στην πλάτη το σιγουργό. Προσπάθησε ο Κατσίδης γράφει. Παιδιά, λέει, στη Γαλλία δεν έχει ακουστεί τίποτα. Ο συγκεκριμένος έπαιξε και με την Παρή. Δεν πιστεύω. Πες το. Το θέμα είναι πώς θα το αποδείξει ότι η ομάδα γνώριζε. Είναι πολύ λεπτό το θέμα και η ΠΑΕ μας δεν θυμίζεται για τη γρηγοράδα της. Μακάρι να βγω ψεύτης, λέει ο Στάθης ο Κατσίδης. Είναι αναρωτητική και τι ουσία είναι. Μήπως έπαιρνε κανένα φάρμακο. Θυμάσαι με την περίπτωση δική μας με τον Βρίζα που έπαιρνε φάρμακο και αποδείχεται ότι είναι το φάρμακο και τελικά δεν του κάνει τίποτα. Θυμάστε. Ναι, το είχε ανεβασμένη τεστοστερόνη και... Είχε ανεβασμένη τεστοστερόνη, αυτό ήταν το θέμα. Ναι. Για το δημιουργό είναι άντρας. Για βάλε αυτό που έβαλες πριν. Για βάλε αυτό που έβαλες πριν, να θυμηθούμε λίγο. Να θυμηθούμε. Για βάλε το λίγο. Sorry. Δεν πειράζει. Θέτω σαπάκ να αμυνθεί. Δεύτερο σαπάκ να αμυνθεί. Έχει βρει αρκετά περισσότερες φορές το διάβα του τον Άρη. Ήταν στην πρεμιέρα στο Άρη Ατρόμητος 1-0. Στο Παθρακικό Άρης 1-1 της έκτης αγωνιστικής. Στο 2-2 στη Λάρισα την ένατη αγωνιστική. Ενώ εδώ ο Γκαρσία θα πάρει την κίτρινη κάρτα προφανώς για την διαμαρτυρία στον διαιτητή. Και έχει σφυρίξει και στο Άρης Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στη 19η μέρα. Που τον υποδέχτηκε με αυτή τη φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Νέτο πάει την μπάλα πάλι πλάγια για το Μεριέμ. Στην εναλλαγή αυτή τη γρήγορη και είναι κόρνερ όπως λέει ο βοηθός. Το πρώτο στο παιχνίδι. Φωνάσουν από τον πάτο, τανάω την μπάλα. Εδώ δείτε. Τον Γάλλο κάνει την κοντρομή. Ο ναυτή που μάχεται στον αέρα, ο Ίδιξ που θα κλέψει. Η μάχη με τον Πρίτα που κερδίζει. Αυτά τα απαγορεύει η UEFA. Κανονικά δεν επιτρέπονται. Αυτά τα απαγορεύει η UEFA. Αυτά τα απαγορεύει η UEFA. Γύρισε ο Βιερίνια την μπάλα και φεύγει στο κενό χώρο. Μουσλίμοβιτς αρχή τώρα που του δίνει offside. Σταματάει και ο Σιφάκης στον Πορτογάλο. Αλλά καθυστέρησε λίγο ο Μουσλίμοβιτς. Εδώ βλέπετε. Τελείως οριακή η φάση στην ευθεία. Το Σάκη Πρίτα που θέλει να κάνει την κάθετη παλιά για τον Κάμπορα. Το φάουλ για τον Άρη. Εδώ είναι πάλι η προβολή στην μπάλα του Πρίτα. Δύο ομάδες που παίζουν με 9 ξένους και 2 Έλληνες στην εντεκάδα τους. Το περίεργο είναι ότι στο ΠΑΟΚ οι 2 Έλληνες αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινότητα, καθώς οι ξένοι είναι από 9 διαφορετικές χώρες. Στον Άρη. Για να δούμε εδώ. Βλέπετε, ελάχιστα μπροστά πατάει ο Βιερίνια με λάθος θέση ο βοηθός. Μπράβο του Πουτόδε. Αν είχε άποψη και είδε τα εκατοστά, μπράβο του Πουτόδε. Αλόγιστα. Κάλβο κάτω. Με φάουλ για τον Άρη. Το μαρκάρισμα χαμηλά του Βιτόλου που πήγε να κλέψει την μπάλα, αλλά του πήρε και τα πόδια. Την μπάλα φαίνεται να τσιμπάει πρώτα ο Βιτόλου. Στη μάχη των Ισπανών. Εδώ. Συνήθως όμως όταν. Αλλά και συμβολικά δεν έχει προηγηθεί ομάδα του ΠΑΟΚ. Και εδώ δεν είναι μόνο το φάουλ, είναι και η κίτρινη κάρτα που θα δει ο Ίδης για το σκληρό μαρκάρισμα στο Σάκη Πρίτα.
εκνευρισμένος ο Σέρβος στο 25. Με το βολέ θέλει να ψάξει τον Κόκκι, αλλά έχει μείνει πίσω και ο Λίνο που κόβει. Χάνει και ο Σπάθας, θα περιμένει και λίγο τον βοηθό, ίσως δεν είχε καλή θέα προς την φάση από εκεί που ήταν. Ταλαντεύτηκε μεταξύ πλαγίου και φάουλ, είναι φάουλ. Ο Αράνο δεν έχει βρει μπάλα. Εδώ δείτε βέβαια, στα πόδια του. Άλλος λοιπόν με το δεξί. Με πολλά φάλτσα προς την εστία, ο Σιφάκης διώχνει. Έχει δώσει φάουλ όμως ο Σπάθας. Την παρεμπόδιση του Σιφάκη στην μικρή του περιοχή. Ο Ίβιτς πρέπει να είναι αυτός που τον έχει εμποδίσει με το σώμα. Θα το δούμε εδώ και πάλι. Ναι, ο Ίβιτς είναι, ναι, σήκωσε και... Δεν έχει σημασία αν το θέλει ή όχι. Σημασία έχει ότι όλα πια αυτά τιμωρούνται και είναι κίτρινη κάρτα στον Πορτογάλο. Στο 41 εδώ. Θα σου πω την αλήθεια τώρα από το replay, δεν καταλαβαίνω το πέτυχε κιόλας, αλλά καμιά φορά και η κίτρινη του πάω κανένα 0. Ο Ναφ Χαλκιά, πια του goalkeeper του ΠΑΟΚ, έβαλε το σώμα του οδόφραγμα και έκοψε. Ένταση με το Βιτόλο βλέπω ότι υπάρχει τώρα στο γήπεδο. Πηγαίνει και τον παίρνει και ο Κόκκι αγκαλιά για να φύγουν παρέα προς τα αποδυτήρια. Δεν μου φάνηκε να... Μουσλίμοβιτς με την πίεση του Νασούτη. Ο Ίβιτς με τον Πρίτα. Εδώ. Κάνει την προβολή και πηγαίνει κατευθείαν στα πόδια του αντιπάλου που έχει περάσει την μπάλα. Τα κρατάει την μπάλα, κέρδισε μέτρα, κράτησε το πλεονέκτημα και παίρνει τώρα το φάουλο από τον Ασούτη. Ο Αράνο δείχνει πίσω, αλλά ο Σπάθας του λέει ότι μετά το πλεονέκτημα έχει γίνει φάουλο εδώ. Ακριβώς που σταμάτησε το παιχνίδι. Εδώ, το απλωμένο χέρι το δεξί όπως βλέπετε τον Ασούτη. Εδώ βάζει το χέρι, εδώ νομίζω ότι είναι και κάρτα αυτό. Εδώ δείτε. Το πρώτο μέρος. Ποιος το έγραψε, και... ποιος το έγραψε. Στο ίδιο έργο θεατές Αθανασία, έτσι. Α, η Αθανασία, Αθανασία. Σαν να βλέπαμε συνέχεια του έργου. Μεν. Αυτό ακριβώς. Και είναι και καθηγητής διαιτησίας κιόλας, ε. Καλά, εντάξει. Έκανε βαλτό. Εκείνη δηλαδή η ομάδα που είχαμε με Κοντρέρας, Ίδης, όλα αυτή εκεί πέρα, τι ομαδάρα είχαμε τότε. Εκεί θα το παίρναμε φιλαράκι. Άμα πέραμε. Ρε Μπάμπη Κουτουλάκη, μας κάηκανε τώρα εδώ που τα λέμε για αυτό το μάτς. Αυτό που μας πειράζει είναι για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Αυτό μας πειράζει. Αλλιώς δεύτεροι είμαστε. Σιγά μην με προλάβει τώρα το σκουλίκι. Και το έχω και στην Τούμπα. Εγώ για αυτό το βίντεο τώρα που είδαμε. Για πες. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτός ο διαιτητής τώρα τον πηγαίνανε για να γίνει αρχιδιαιτητής με τον Κλάτεμπεργκ. Δεύτερον, θα έπρεπε κατ' εμέ εκείνη την ημέρα να είχε φύγει η ομάδα έτσι, σούμπιτι όπως είστε. Να τους φώναζε ο Σάντος και να τους έλεγε πάμε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Καλά τα λέμε εμείς, αλλά είδαμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Συνέπειες είναι... Ο Μολυνός το έκανε τώρα. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό ήσουν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας τόσα χρόνια. Εδώ έχει ξεπεράσει το φθαλμοφανές. Και ναι, είναι κοντή η μνήμη. Ο πρόεδρός σου τον χρεώνει νερό σου. Σε κυνηγάνε όλοι. Με ελληνικό διαβατήριο. Όλοι σε κυνηγάνε. Και κανένας δεν λέει κουβέντα. Και κανένας δεν μιλάει. Όλοι σε κυνηγάνε. Μπράβο ρε Αθανασία. Για να διαβάσουμε εδώ λίγο τι λέει Αθανασία. Αλήθεια λέγεται και μετά απορούν γιατί υπάρχει βία. Ένας λόγος είναι αυτός και ο βασικότερος, θα έλεγα, δεν κερδίζει το δίκαιο και αυτό μας εξοργίζει. Μήπως εδώ θα έπρεπε να τεθεί το ερώτημα με ποιανού υδρότα παίζουν. Μα Αθανασία, κορίτσι μου, στην Ελλάδα ζεις. Στην Ελλάδα, άμα έχεις δίκαιο και λες αλήθεια, σε καθαρίζουν. Πολύ απλά τα πράγματα. Όπως λέει και ο Σποκ.
Τότε που βάλαμε εμείς το Λιάσο που δεν είχαμε δικαίωμα συμμετοχής και 0-3 στα χαρτιά και γεια σας, και ο άλλος είναι ντοπέ και δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδιά. Άρε ΠΑΟΚ, μια ζωή όλα τα ανάποδα. Πώς είναι δυνατόν να πέφτουμε, να πέφτουν πάνω μας. Να πέφτουν πάνω μας. Ναι. Για κάνεις. Ωραίος. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Λογικό είναι θα πέσεις. Εντάξει, και τώρα ρε φίλε παίρνει με το Γαύρο. Άλλη εντεκάδα. Η βασική σου εντεκάδα. Εδώ το πάρουμε και έτσι. Εδώ παίζουμε για τη ζωή μου. Για τη ζωή μας. Το καταλαβαίνεις? Για τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι η ζωή μας. Δεν μπορώ να το καταλάβουν αυτό, φίλε. Μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Το ξεχνάνε ή το διαπερνάνε. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό νιώθω. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε το επόμενο. Ναι, πάμε να δούμε το δεύτερο από το εκείνο το περιβόητο μάτς. Κάτσε να το βάλω. Πριν το βάλεις μισό λεπτό, περίμενε. Ναι, ναι. Να διαβάσουμε το ένα σχόλιο αυτό εδώ. Είναι η Σοφία η Καρακασίδου. Mm-hmm. Καλησπέρα στην παρέα. Ο έλεγχος αυτός λογικά πρέπει να γίνεται πριν από κάθε αγώνα. Η απορία μου είναι γιατί βγήκαν τα αποτελέσματα αφού έγιναν τα παιχνίδια. Πού κάνω λάθος? Ότι έχουμε μέχρι τώρα έχουμε το πρώτο δείγμα. Ακόμα δεν έχουμε το δεύτερο δείγμα. Ναι, εδώ αλλά σου λέει ότι... Ότι δεν έχουμε το δεύτερο δείγμα. Ας είναι και το δεύτερο δείγμα θετικό και θα σου πω εγώ εσένα. Δεν έχει να παίξεις. Με αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να παίξεις. Σωστά. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουνα, σας το είπα προσωπικά, όταν ήμουνα στην Άρση Βαρών, τότε, επειδή το ντόπινγκ είναι πολύ μεγάλη ιστορία, τότε είχε βγει μηχάνημα που σε εντόπιζε 9 μήνες πριν. Μιλάμε πριν πόσα χρόνια? Μιλάμε για το 90 τώρα, έτσι. 9 μήνες πριν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Εντάξει. Τώρα υπάρχουν πράγματα που είναι μια ανιχνεύση. Έχουν αλλάξει 30 χρόνια μπροστά. Έχει αλλάξει το αναβολικό. Λέω... Έχει αλλάξει το βεβαίως αναβολικό. Έχει αλλάξει το... Βεβαίως. Και το αναβολικό έχει αλλάξει και η Γουάντα έχει μείνει πίσω. Παλιότερα που διάβαζε κάποια άρθρα έλεγανε μονίμως ότι οι αρχές είναι πίσω. Δεν μπορούν να τους, τους πιάσουν πλέον. Έχουν φύγει πολύ μπροστά τεχνολογικά αυτοί. Ναι ρε φίλε, τώρα αυτό για να το και οι ουσίες δύσκολα πιάνουν. Πάντα κοίτα, όταν είναι το ντόπινγκ, είναι και το αντιντόπινγκ. Είναι... Δηλαδή πάντα πηγαίνει το ένα δίπλα στο άλλο. Το αναβολικό μπορούσε να τις εντοπίσει, ξέρω εγώ, στους 6 μήνες, αλλά υπήρχε τρόπος να μην το δει. Τώρα αφού το είδε μια φορά, τελείωσε φίλε. Αν είναι και το δεύτερο θετικό... Ο συγκεκριμένος τύπος έχει τελειώσει από το ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι ξέρω είναι 34. Τέλειωσε με το ποδόσφαιρο. Και μετά από εκεί και πέρα, τι θα κάνει η UEFA? Δηλαδή, διαμόρφωσε αποτέλεσμα, διαμόρφωσε πρόκριση. Κάτσε ρε φίλε, τι θα τιμωρηθεί μόνο ο παίκτης? Τι θα πει θα τιμωρηθεί μόνο ο παίκτης? Τι νόμος είναι δυνατόν? Εσύ θα πάρεις 30 εκατομμύρια τώρα από εδώ και πέρα, 20, 10, 5, 3... Και τι να κάνουμε? Σόπαρε μάγκα, έτσι είναι τα εκατομμύρια. Άμα είσαι Ελλάδος είναι κάπως έτσι. Εντάξει τώρα, εδώ μιλάμε για UEFA όμως. Μαφία αλλά UEFA. Ναι. Θα πρέπει να πολεμήσεις με τα ίδια τους τα όπλα, φίλε. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν πρέπει να τα αφήσει πάει, να πάει χαμένο αυτό. Και πόσο μεγάλο μέσο είναι, μου δηλαδή. Πλατινιένιος Γάλλος, ρε. Το Πλατινιένιος Γάλλος. Δεν ξέρω τον Πλατινιένιος. Ένα τέτοιο σκάνδαλο δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί. Πώς ο άλλος βγαίνει πρώτος και μετά από μια εβδομάδα το λένε φέρε το μετάλλιο και παίρνουν τηλέφωνο τον τέταρτο και το λένε θα έρθεις να πάρεις ένα μετάλλιο. Ολυμπιακό. Εκεί που ο άλλος έκλαιγε γιατί το έχασε για λίγο το μετάλλιο. Ξαφνικά με μια τέτοια υπόθεση βρίσκεται ο Ολυμπιονίκης, ρε φίλε. Και τώρα τι, δεν θα τιμωρηθεί? Θα τρελαδούμε? Βρε, ας βγει και το δεύτερο θετικό και να δεις τι καλά που θα τη φάει.
για αυτά τα μαϊμουτζιλίγια που μας έβγαινε ο Πεκταράς και καλά. Σόπαρε ανεβασμένε. Σόπαρε. Θα μας πεις και για τον Ντιέγκο τίποτα. Ναι. Ποτέ είχε κάνει ο Λίρατζης άλογο. Ο Λίρατζης μια χαρά τον έπιασε ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης τον πρώτο μάζο δεν είχε κάνει. Κοινοφώναζε. Κοινοφώναζε και διαμαρτυριόταν. Έπεθε κάτω. Είδε πως έπεσε κάτω με το λάζι που έκανε. Τι να πω. Μια χαρά ήταν ο Λίρατζης. Ναι, να μην ξεχνάμε και την υπόθεση Φάρνου Κεντέρι που λέγει ο Μπάμπης. Ναι. Έτσι. Κεντέρις. Δεν είναι αστεία, δηλαδή. Με την τόπα δεν έχει αστεία, φίλε. Ξέρω, παίζει με το άθλημα καθαρά. Άμα δεν του τιμωρήσει ή δεν τον τιμωρήσει, τότε είναι ρε φίλε, τότε θα κάνουν ό,τι θέλει ο καθένας. Τελείωσε. Μα εκεί πάει ρε Βαγγέλη. Όποιος κάνει, ό,τι κάνει ο καθένας είναι δική. Και γιατί θα γίνει. Τότε έχουμε θέμα. Γιατί είναι κέρδη μεγάλα. Ο πάρος ο κουβέντας μας λέει η ΠΑΕ γιατί δεν προστάτεψε την ομάδα. Αφού ξέρουν ότι εκεί μέσα μας τρυπάνε. Ρε Πάνο. Ρε Πάνο. Μεγάλη κουβέντα. Ξαναπώ. Δηλαδή τώρα μεταξύ μας μιλάμε, σε καφενείο είμαστε, παοκτζίδες είμαστε όλοι, αφού ο πρόεδρος τους το χρεώνει είναι Ρώσο και πολεμάνε τον Ρώσο, έτσι. Πώς δηλαδή εσύ να έχεις, πού να βρεις το δίκιο σου τώρα. Πού να βρεις το δίκιο σου που όλοι είναι σαν τα σκυλιά και σορμάνε. Ούτε με το γήπεδο δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Πάλι φταίχτες σε βγάζουν. Ότι εσύ φταίς που το άργεις. Εντάξει, έλεγες. Ναι. Βλέπεις. Έλεγες. Ο στόχος είναι να έχεις συνέχεια εσύ μια ανακατοσούρα. Να είσαι μπάχαλο εσύ. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς αντί να συσπηρωθούμε... Εμείς. Κοιτάμε τα δικά μας. Βγάζουμε τη μύρλα μας για ένα μάτσα αδιάφορο στο κάτω-κάτω. Αλλά και για εμένα τώρα, έτσι. Και απ' την άλλη όμως... δεν θα πούμε για τον Καριόλη που έπαιξε 70-30. Δεν θα πούμε ότι δεν μας άφησε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν θα πούμε ότι χρεώθηκαμε τζάμπα ήττα για τις αποφάσεις του. Όπως είπαμε και τότε με τη Μαρσέγη, δεν κατάλαβα. Και για τη διαιτητή με τη Μαρσέγη, που παίξε Μαρσέγη, πάω. Δεν ήταν ο διαιτητής. Η διαιτησία ήταν για τα μπάζα. Ο Πολωνός που μας πετσόκοψε εκεί στη Γαλλία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι. Ας βάλουμε και το επόμενο. Πάμε να μας ανεβούν τα λαμπάκια. Έχω το εντύπωση ότι πριν από εκείνη την πάσα είχε έρθει πίσω ο Μουσλίμοβιτς. Αλλά ούτως ή άλλως και δύο όλα την έχασε. Ο Ίβιτς που μπαίνει μπροστά. Η πίεση του Κάλβο είναι αντικανονική. Ο Ίβιτς έφυγε 2-3 μέτρα μετά μακριά και πέσε κάτω κρατώντας το πόδι του. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει, να έχει στραβοπατήσει ο Ίβιτς παρακάτω. Για να δούμε εδώ, εδώ είναι ο Κάλβο. Όχι, το κλωτσάει καθαρά στο δεξιπόδι, μάλιστα. Ο Ίβιτς υποφέρει και βλέπετε ότι ενώ γυρίζει να περπατήσει κανένα δύο βήματα, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Εδώ είναι η κλωτσιά από τον Κάλβο. Είναι και κάρτα αυτό οπωσδήποτε. Δείτε το και πάλι, ο Ίβιτς περνάει. Αυτή είναι η κλωτσιά του Κάλβο. Στον αντίπαλό του και όπως φαίνεται, όπως βάζει το πόδι του, τον έχει βρει και με τις τάπες. Δεν μπορεί ο Ίβιτς, δεν είναι θέατρο, γυρίζει να προχωρήσει, βλέπει ότι δεν μπορεί και πέφτει, νομίζω ότι ήταν κάρτα αυτό. Πάνω στον Τον Ικάλ. Ο Ισπανός, ωραία σέντρα με τα αριστερό, χαλκιά στην μπάλα στην άλλη. Το φάουλ του Νασούτη πήγε να διεκδικήσει κεφαλιά εκεί. Πιέζοντας τον αντίπαλο τον κύπελο, ο Χαλκιάς φωνάζει για την κάρτα, είδατε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό ζητούσε ο Κώστας Χαλκιάς εκεί στο τέλος του. Κατέβασε την μπάλα, η Ειρήνια παίζεται, του λέει ο Σπάδας που είναι δίπλα. Φωνάζουν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ για κάρτα στον Κάμπορα, ο οποίος παίζει με κίτρινη από το 27. Κρατάει τον αστράγαλο το Σνάουτσνερ. Εδώ δείτε, βέβαια, εδώ πατάει ο ναυτή τον Ειρήνια. Και εδώ δείτε, βέβαια, έχει φτιώξει την μπάλα ο Σνάουτσνερ και βγάζει ο Κάμπορα το πόδι. Εδώ ο Κάμπορα φλερτάρει με την κόκκινη. Σλίμοβιτς πηγαίνει να σούτει με το σώμα και φτιώχνει για μακριά. Φάουλ του Μουσλίμοβιτς που μπήκε εκεί να κοντράρει πάνω στο διώξιμο του Αργεντινού.
και πάλι εδώ. Πηγαίνει καθυστερή πέρα ο Μουσλίμοβιτς. Ένα σαλτικά έχει δίκιο. Για να δούμε εδώ το Βιερίνια. Παίρνει το πλάγιο πάω. Συνέχισε. Είναι πολύ πιθανό να μην είναι ο Γάλλος το πρόσωπο το οποίο θα αλλάξει. Νομίζω ότι είναι ανάποδα το πλάγιο του Φράνς. Ένα πλάγιο είναι βέβαια, αλλά επειδή ήταν δίπλα ο βοηθός και είδα τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ να φωνάζουν. Καταπληκτικό πέρασμα του Κόκε, φάουλ του Σνάουτσνερ. Τον ανέτρεψε από πίσω την ώρα που είχε φύγει ο Ισπανός. Εδώ είναι ο Πολωνός. Που θα δει βέβαια την κίτρινη κάρτα από τον Σπάθα. Εδώ είναι ο Κόκε που μέσα σε δύο και τρεις αντιπάλους κατάφερε να περάσει. Πάτησε, φεύγει από το Βιτόλο, γυρίζει. Αυτή είναι η κλωτσιά που τιμωρήθηκε σωστά με κίτρινη κάρτα. Στο 6 προς... Πέρασε η μπάλα για τον Μουσλίμοβιτς, γυρίζει και πέφτει ο Βιερίνια. Ζητάει φάουλο ο Πορτογάλος. Για να δούμε εδώ. Βιερίνια μπαίνει μπροστά, βέβαια υπάρχει επαφή εκεί. Τον βρίσκει ο Αράνο χαμηλά στην γάμπα. Ήβιτς, καταπληκτικό κλέψιμο και πέρασμα στο μουσλίμο της μπάλα πήγε στην κάμπα του. Και το παραχωρεί τώρα ο Κοντρέρας με τη δεύτερη επέμβαση που έκανε. Άλλος αμυντικού χαβ δίπλα στο Βιτόλο, μεγαλύτερη ταχύτητα ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Σνάουτσερ κάνει φάουλ στον Κάλβο. Θα πάρει την κάρτα και θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα φύγει από τον αγώνα. Στο 63 είδε την προηγούμενη ο Σνάουτσερ. Και εδώ αποβάλλεται από το Σπάθα στο 78. Το λέγαμε για τον Άρη που είχαν φλερτάρει με την κάρτα οι παίκτες του σε 2-3 περιπτώσεις με Νασούτη, με Κάλβο στο πρώτο 8 λεπτό. Με τον Ναυτή και τον Κάμπορα, μετά ο Κάμπορα που παίρνει. Θα βγάλει τώρα. Κάλβο, το φάουλ που κάνει ο Βιερίνη. Αναγκάζεται τόσο απάκ να αμυνθεί. Δεύτερη κίτρινη έχει και άλλη στο 41. Ο Κάλβο ουσιαστικά βγάζει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ από το παιχνίδι στο 80. Για τη δεύτερη αυτή κίτρινη που παίρνει ο Βιερίνια που πήγε σαν δεξί μπακ για να μαρκάρει και μένει με 9 ο ΠΑΟΚ και ορίονται στον πάγκο του. Ο Βιερίνια περίλυπος. Για να ξαναδούμε τη φάση εδώ. Περνάει ο Κάλβο. Εδώ. Ναι, είναι από πίσω. Βρήκε το πόδι από πίσω με την προβολή ο Βιερίνια. Και αυτό τιμωρεί με κίτρινη κάρτα. Ορίονται εδώ ο Σιρίλο Αραμπατζής. Παίρνει και κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στο διαιτητή ο Χαλκιάς. Ενώ είμαστε πια στο 81. Οι διαμαρτυρίες έχουν περισσότερο να κάνουν από πλευράς ΠΑΟΚ με το ότι δεν ήταν οι παίκτες του να έχει την ίδια αντιμετώπιση ο Άρης σε προηγηθέντα μαργαρίσματα. Γι' αυτό πιο πολύ τα άκουσε ο Σπάθας. Τώρα ποιον καλεί κοντά του. Το Κουτσιανικούλη, το Βιτόλο, τον Ήβιτς. Λέει στους άλλους φύγετε, φωνάζει τον Ήβιτς. Τους λέει είναι η τελευταία φορά και στους τρεις. Παίζει με 9 ο ΠΑΟΚ. Στο πληρώνει με τις δύο αποβολές. Δημιουργικά, παραγωγικά. Σήμερα ήταν κατώτερο στον αναμενωμένο απέναντι στον Άρη. Μεγάλη ευκαιρία δεν έφτιαξε. Καλύτερες στιγμές ήταν εκεί στο δίλεπτο 75-76 με τη σέντρα σου του Λίνο που πρόλαβε η φάση. Και πώς να φτιάξει μεγάλη ευκαιρία με τους παιχταράδες που είχες και την ομάδα που είχες. Πώς να φτιάξει δηλαδή. Έφταιγε πάλι η ομάδα τότε. Ναι, δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε η ομάδα. Που ήξερε η ομάδα ότι με αυτό το παιχνίδι θα το πάρεις, πας για πρωτάθλημα και το παίρνεις μέσα από τον Παναθηναϊκό. Γιατί είσαι Παναθηναϊκό μέσα. Ολόιδιες συμπεριφορές από τότε μέχρι τώρα. Ολόιδιες. Δηλαδή, έλεος, τι άλλο δηλαδή πρέπει να σας δείξουμε, ρε παιδιά. Μερικοί που είναι πολύ. Γινόμαστε γραφικοί. Ναι, θα γίνω γραφικός, γιατί δεν καταλαβαίνετε το Α και το Β. Εγώ έτσι το βλέπω. Είμαστε φίλοι γραφικοί. Ζητάμε το δίκαιο και το λέμε. Αλλά αυτοί λένε ότι όταν έχουμε δίκη είμαστε γραφικοί. Γιατί αυτοί έχουν μάθει να μην πω. Δεν θέλω να εκφραστώ αλλιώς. Γιατί έχουμε και ρουφιάνους που μας παρακολουθάνε. Ας μας παρακολουθάνε. Ο Ζήσης εξαπλήσεις λέει αυτό. Για εγώ τάξη να απαντήσω στα σχόλια ναι. Στο πρωινό του βίντεο και λιγάκι θέλω να τα δούμε. Ναι, ναι, θα πούμε για τα σχόλια. Ναι, τώρα λέει ο Περικλής. Για πες Περικλή, ποιος είναι. Όχι, διάβασε το, εγώ θα πάω λίγο σε μια δουλίτσα που έχω.
Και πάνε να χάνεις δύο. Σκότωσες που είναι. Να το. Ζήσεις εξατμίσεις, είπε. Καλή μεγάλη εβδομάδα, παιδιά, από άσπρο, από ασπρόμαυρα κουφάλια. Πόσο τυχερά είναι όλα αυτά, τα κοπρόσκυλα, οι διαιτητές, η ΕΠΟ, οι χοντροί του Πειραιά που έτυχαν κορονοϊό και ό,τι στραβό μπορεί να φανταστεί κάποιος από την ώρα που βγήκε ο Γκαντέμης. Γιατί ο μεγάλος Αβίδης θα τους τελείωνε όλους. Ποιος Άρης, ποιος Καρύπ, ποιος Παλέτας, δεν θα υπήρχαν, αλλά και εμείς φταίμε. Ξέραμε τι θα γίνει αν και έβγαινε ο Γκαντέμης και πήγαμε και τον ψηφίσαμε. Ο χοντρός αποφασίζει παοξίδες που ψηφίσατε κούλι. Δεν έχει άδικο. Έτσι. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο και τώρα το Μάιο που έχουμε εκλογές, κανονίστε. Τα μεγάλα λόγια είναι φτώχεια. Mm. Ο ένας ρίχνει πολιτικό στον μπαλάκι στον άλλονα. Όχι, δεν φταίει το... Πάμε καλά με το γήπεδο, πάμε από εκεί. Όχι, καλά, τον Ατάλο. Τον πόλεμο που τρως δεν τον έχεις φάει. Μα, Βαγγέλη μου, την πλειοψηφία την έδωσε η Μακεδονία. Έτσι και αλλιώς. Λόγω του Μακεδονικού, ναι. Και ναι, γιατί σε ρε παιδιά θα το παλέψω από εδώ, από εκεί, βοηθήστε με. Πλάτς! Την άλλη μέρα... Τι έκανε το Μακεδονικό, είχε δίκιο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι για γέλια. Δεν είναι για γέλια. Πάμε λίγο στα... Γράφει ο Χατζηλίας Νικόδημος. Να κατέβουν από το καλάμι και να παίζουν με το μαχαίρι στα δόντια. Ο ΠΑΟΚ πάντα πρέπει να παίζει με το μαχαίρι στα δόντια. Το κυριλέ και τα δίθεν να τα πούνε αλλού. Δεν επιτρέπεται να χάνεις από αυτούς. Πώς να το κάνουμε. Εγώ, εάν ήμουν Ιβάν, θα τους έριχνα πρόστιμο, βαρβάτο, να ματώσουν τα αυτιά τους. Γι' αυτό δεν είσαι Ιβάν πρώτα-πρώτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ζούμε μόνο για αυτό το παιχνίδι. Το κυριλέ και το δίθεν. Είδες το κυριλέ και το δίθεν. Είδες, ρε, Νικόδημε, σοβαρά τώρα. Δεν σε πήραξε σαν παοκτζή όλη αυτή η αηδία που έβλεπες. Όλη αυτή η αλητία που έβλεπες. Όλο αυτό το θέατρο που έβλεπες δεν σε πείραξε. Εσύ είδες το δίθεν των παικτών μας. Κάπου χάνουμε την μπάλα, ρε Αλάνη. Νικόδημε, κάπου χάνουμε την μπάλα, φίλε. Και αν χάσουμε την μπάλα είμαστε άξιοι της μοίρας μας μετά. Έτσι. Άξιοι της μοίρας μας, Αλάνη. Έλα, σταμάτη. Χαιρετώ τα παλικάρια. Καλώς το να κασάρκετε. Δεν πειράζει. Κάτσε ακόμα κανένα δύο σχόλια έχω και τα λέμε στα μάτια. Τέλος. Νίκος Καγιάς. Μην δικαιολογήσετε, η ομάδα είναι κουρασμένη. Ο μικρότερος είναι ο πιο μεγάλος από το λευκό του πύργο. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Πρέπει να αλλάξει η ομάδα παίκτες και τον ματσοφύλακα. Τα ίδια έλεγες και την Πέμπτη πριν το μάτς, σοβαρά τώρα. Μισό λεπτό. Θέλω να ξέρω. Έλεγες το ίδιο πράγμα και την Πέμπτη ή την Πέμπτη ήσουν στους 7 ουρανούς. Άλκη, να κάνω μια παρένθεση. Εδώ, άμα πάει να δείτε στο Conference League, ο καλύτερος θεματοφύλακας του Conference League έχει βγει ο Πασχαλάκης. Πάμε παρακάτω, yeah. Συνέχισε το... Για τον Πασχαλάκη μιλάμε, εντάξει. Όπου είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Mm. Άμα θες να διαβάσω αυτό το που σε έστειλε εδώ ένας. Στο στόσο άλλο. Λιγάκι αυτά του πρωινού, γι' αυτό. Α, του πρωινού. Αφήνω λιγάκι. Μας λέει ο Θόδωρος ο Κατσαρός. Εγώ είδα έναν πολύ κακό ΠΑΟ. Οι παίκτες μπήκαν στο γήπεδο από υποχρέωση και δίκαια χάσαμε. Απαράδεκτο να κάνεις μόνο δύο τελικές. Ο Μπίσεσβαρ δεν πρέπει να ξαναπαίξει. Περπατάει και μαρκάρει με τα μάτια. Όποτε έχει την μπάλα, τη χάνει ή πέφτει στο χορτάρι. Με τέτοια εμφάνιση, η δεύτερη θέση δεν είναι σίγουρη. Δεν έχει όφη. Σαν να το στέλνει. 47 ένα παιχνίδι απέναντι. Πώς να παίξει. Έσκασε ο άνθρωπος. Κάτσε να τον απαντήσω, ρε Τόνι. Ναι, συγγνώμη, λάθος το κόλμα εκεί. Απολογιάζεις. Από υποχρέωση. Δηλαδή τώρα χρησιμοποιείς λέξεις, ρε φίλε, που είναι... προσβάλλουνε τον ΠΑΟΚ μου. Έζησε νόντελα. Ας σου πει. Πλάκα με κάνεις. Από υποχρέωση πήγε να παίξει ο ΠΑΟΚ στο μάτς με τον Άρη. Μέσα στο Χαριλάου. Απαράδεκτο να κάνεις μόνο δύο τελικές.
Δεν είδες τι γινότανε. Σε λέω, στο πρώτο 20 λεπτό σε έχει 3-4 κάρτες. Σε έχει κόψει, σε έχει κάνει. Σε κάνει ό,τι θέλει ο διαιτητής. Σε έχει σπάσει τα νεύρα. Όλοι οι παίκτες του είναι μέσα στα νεύρα. Ένας Κούρτιτς έξω βρενών. Ένας Ζίβκοβιτς έξω βρενών. Και ο διαιτητής το συντηρεί αυτό. Όχι απλώς, όχι δεν το σβήνει. Αυτός το κάνει όλο. Και στοχευμένες είναι οι κάρτες του. Στο Σάστρε, στο Γκούρτιτς, στο Σουάρες. Στοχευμένες. Αυτή θα φάνει και τη δεύτερη. Και ένα τελευταίο να διαβάσω του Μιχάλη του Βενάκη. Θα φύγει ο Μητσοτάκης, υπομονή. Ό,τι γουστάρουν κάνουν παντού. Όσο για τα σκουλίκια, τώρα θα τους μάθει. Δήλωση Κατσαρού. Όταν πήγα στον Άρη, το πρώτο πράγμα που μου έδειξαν ήταν ποια αγωνιστική παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Μου έκανε έκπληξη. Τώρα που είναι και στο άρμα του Γαύρου, τι περιμένεις? Ο Γαύρος είναι ρδελομπού. Από χθες βρίζονται μεταξύ τους. Βρίζουν τον Μαρτίνς. Είναι η ευκαιρία την Πέμπτη να τους πάρει σκορ πρόκρισης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια χαρά μας το θυμίζει τώρα ο Μιχάλης. Κοιτάξτε εκεί πέρα τι γίνεται. Κοιτάξτε εκεί πέρα τι γίνεται τώρα. Που ορμάνε και αυτοί πάνω στο Μαρτίνς, άρχισαν ορμάνε και πάνω στο Μαρινάκι. Μην τους δίνουμε εμείς αυτή τη χαρά. Εμείς τώρα θέλουμε συσπήρωση και να τους βλέπουμε πώς τρώγονται τώρα. Πάμε ρε Σταμάτη. Έλα πες μας δύο κουβέντες να μας ηρεμήσεις. Με τον πύρινό σου λόγο. Από πού να αρχίσω και από πού να σταματήσω. Από την αρχή. Από το πρώτο λεπτό ξεκινά. Είναι πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μένα πρώτα. Ναι, πάμε. Για μένα το παιχνίδι το χθεσινό δεν ήταν το παιχνίδι της χρονιάς. Ήταν ένα παιχνίδι να κερδίσουν το Σκόλικα μέσα στην έδρα του. Καλά θα ήταν, δεν θα με χαλούσε καθόλου. Μέχρι εκεί. Δεν θα τα δίνα όλα. Όπως και είδαμε ότι και η ομάδα και ο Λουτσέσκο και όλοι δεν τα δώσαν όλα. Ένα αυτό το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Είδαμε ένα διαιτητή. Ήταν ένα διαιτητή. Θα ρίξει και τον έφερε να πούμε τον κλήρωσε ή τον διάλεξε, τον επέλεξε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτός με τους κουραμπιέδες στη βιομηχανία που έχει εκεί. Ένα διαιτητή που εμένα, για να είμαι ειλικρινής, το πρωινό σου βιντεάκι με κάλυψε 100%. Τα είπες όπως τα είχα στο μυαλό μου να τα πω κι εγώ. Δηλαδή, ένα διαιτητή που δεν ήθελε να σε αφήσει να παίξεις μπάλα. Γιατί άμα πετούσε 2-3-4 καρτούλες από την αρχή, θα βλέπαμε άλλο μάτς. Και οι δικοί μας οι παίχτες, εφόσον δεν θέλανε και δεν είχαν σκοπό να βάλουν τα πόδια τους στο φωτιά, παίζαμε και μια σχεδόν αλλοπρόσαλη εντεκάδα λόγω των 7 αλλαγών. Και καλά έκανε. Το μάτς της χρονιάς για μας, όπως εξελίχθηκε η δουλειά τώρα, είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα δούμε άλλο ΠΑΟΚ. Καμιά σχέση αυτό που είδες εχθές. Δεν παίζει. Την Πέμπτη πρέπει να τους πατήσεις μέσα. Αυτοί σέρνονται. Έχει καιρό τώρα που σέρνονται. Τα δεκανίδια τους κρατάνε ζωντανούς. Και η διαφορά που πήρανε με τις Φιλιππινέζες, τις Ταϊλανδέζες και τη δικιά μας την κοιλιά τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, Νοέμβριο. Αυτό. Με αυτά κρατιούνται αυτοί. Τώρα, όσο για τους συνοπαδούς που βρίσκουν, που βγαίνουν τώρα και λένε τα χαζά ο καθένας, το μακρύ και το εγώ, καλά ρε, τα προβλήματα δεν τα ξέραμε που έχει η ομάδα από το καλοκαίρι εδώ? Δεν τα ξέραμε όλοι? Τώρα είναι και κάτι καινούριο? Είναι ώρα τώρα να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Το ξεχάσαμε. Αυτά θα τα λύσει ο Μπότο το καλοκαίρι. Έρχεται η στιγμή και η ώρα που θα τα λύσουν. Άμα δεν σου κάνουν τα κέφια και το καλοκαίρι και δεις ότι τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκια μου, τότε βγες και βγάλει τη μύρλα σου. Αλλά μέχρι τότε θα κάνεις υπομονή. Πάμε για το καλύτερο δυνατό. Πάμε να πάρουμε τελευταία κούπα που μας απέμεινε και μπορούμε να την πάρουμε. Το να κερδίσεις σε δύο μάτς τον απόγονο δεν είναι κάτι το τραγικό, κάτι το δύσκολο, κάτι το ακατόρθωτο. Μην τρελαθούμε τελείως. Ένα για τα ελληνικά. Τώρα, αυτά που ακούγονται για τη Μαρσέ και για το ντοπάρισμα του παίχτη τους, δεν ξέρω τι λένε οι κανονισμοί, τι λένε οι νόμοι και τι. Όπως και να έχει δουλειά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει. Να στείλει ένα σημείωμα στην ΟΕΦΑ, να τους τα πει και αυτή. Δεν απαιτώ και δεν ζητώ οπωσδήποτε σ' και καλά να περπατήσω εγώ και να αποκλείσουν αυτούς, ότι δεν θα με χαλούσε και καθόλου. Ό,τι λέει ο νόμος.
Ό,τι λέει ο νόμος. Δεν ξέρω τι λένε οι κανονισμοί. Πάντως εγώ ξέρω ότι εγώ κάποτε από αμέλεια της ΠΑΕ την πάτησα το 4. Αυτοί, αλλά είπαμε, αυτοί έχουν πλάτες. Γιατί άμα δεν είχαν πλάτες, θα κάναν 20 χρόνια να ξαναπαίξουν στην Ευρώπη με τα έκτροπα που κάνουν σε κάθε μάτσο. Έχουν πλάτες να πάνε στην οικοδομή στα μάτια. Τι να πω, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν είμαστε εμείς που καθορίζουμε να πούμε τα γεγονότα αυτά. Ξέρεις, είναι μεγάλες αυτές οι πλάτες, πολύ ψηλά. Εντάξει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει υποχρεώσει να το επιθυμήσει στο ΕΕΦΑ, να κάνει ένα διάβημα και από εκεί και πέρα. Άμα προκύψει κάτι, έχει καλώς. Δεν, τι είχαμε, τι χάσαμε. Εμείς πάλι με το κεφάλι ψηλά και πάλι πάνω από όλους είμαστε. Αυτό που χλεσβάζουνε, εκεί που κοντέψαμε εμείς να ήμασταν μισό βήμα από τους τέσσερις, τσακώνονται από κάτω μας τώρα ποιος θα βγει τρίτο-τέταρτος να βγούμε να πάει να παίξει εκεί προκριματικά. Τι να λέμε τώρα. Και πώς θα παίξει, κάτσε ρε φίλε, για να παίξει προκριματικά εκεί πέρα πρέπει να περάσεις κάποιες ομάδες. Αυτές οι ομάδες που θα πάνε. Προκριματικά. Ναι, αυτές οι ομάδες για να παίξουν να μπουν στους ομίλους του Conference League θα παίξουν με πιο δύσκολες ομάδες από ότι εμείς. Γιατί εμείς για Ευρώπη να, έχουμε. Για να φτάσεις να παίξεις στους ομίλους του Conference League πρέπει να περάσεις τα προκριματικά πρώτα. Ναι, αγόρι. Θα τα περάσουν. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μία στο εκατομμύριο περίπτωση με οποιαδήποτε ομάδα κληρωθεί η Φιλιππινέζα του Βορρά να περάσει? Όχι. Δεν νομίζω ότι μας έχεις δει κάτι τέτοιο μέχρι το τελευταίο τώρα. Καιρό δεν έδειξε κάτι. Κολοκόλο έπαθε την Ήλα. Ούτε και. Κολοκόλο ακόμα τρέχει. Κολοκολομπιάνκα. Απ' την Αστάν ακόμα τρέχει. Ποια ομάδα θα περάσει? Είχα την με τη. Δεν έχουν Μόστα, πώ τη λέγανε, τη Βοσνιακή. Δεν μα ενδιαφέρουν, ρε, οι τελειωμένοι, ρε. Δεν μα ενδιαφέρουν. Πάω και σε, ρε. Γι' αυτό. Κάτσε, ρε, περίμενε, κάτσε. Εδώ ακούσαμε. Κόσμος... Με συγχωρεί, σταμάτη. Εδώ ακούσαμε. Εγώ... Συγγνώμη λίγο, σταμάτη. Εδώ ακούσαμε. Επειδή λες τώρα για το τέτοιο, εδώ ακούσαμε μετά την ήττα του Άρη που έκανε, ακούσαμε και το άλλο. Ότι σιγά και τι έκανε ο Πάο. Που αυτός ο συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη με όμικρον γιώτα πριν έλεγαν άλλα. Δηλαδή ότι και που, έκανε, και που έφτασε στις Conference League. Θα ωφεληθούν αυτοί από την πορεία του ΠΑΟΚ. Αυτοί θα πάρουν. Γιατί θα βγει ακόμη μια ομάδα. Μα το είπα προηγουμένως. Αυτοί που χλεβάζαν και χλεβάζουν, τι κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Αυτοί πρώτα αποκλείονται από τον πρώτο γύρο και δεύτερον τώρα αυτή τη στιγμή τρώγονται ποιος θα βγει τρίτο-τέταρτος. Δεν σου λέω για αυτούς, εγώ σου λέω για παοκτσίδες οι οποίοι την πορεία της Ευρώπης ήταν σαν να είχαμε να λέγαμε. Δεν λες για παοκτσίδες ρε φίλε, λες για κάποια άτομα που λένε ότι είναι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό δηλώνουμε. Δεν το ξέρουμε κατά πόσο είναι ΠΑΟΚ, ο καθένας που βγαίνει στα social media και γράφει να πούμε. Τη χαζομάρα του, δεν πάνε να πει ότι είναι και ΠΑΟΚ. Ξέρεις εγώ πόσους ΠΑΟΚτσίδες ξέρω να πούμε εδώ στο Φέλμπερτ, όλοι είναι ΠΑΟΚτσίδες του καναπέ, το 99,9%. Κατά τα άλλα δηλώνουν ΠΑΟΚτσίδες. Αλλά τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει δει ζωντανό κανένας από αυτούς. Έλατε. Στο σύνδεσμο δεν ήρθε κανένας από αυτούς να γραφτεί. Κακός. Τι να τους κάνω εγώ τέτοιους ΠΑΟΚτσίδες για λαντζή. Και όλοι έχουν γνώμη για τον ΠΑΟΚ. Σφίγγε από το κεφάλι. Και τώρα που λες, τρώγονται αυτοί και οι μεν και οι δε και οι αλόθρες και οι δικοί μας γιαλαντζοί να χλεβάσουν ποιον, αυτόν που ήταν με το ένα πόδι. Δηλαδή, άμα ο άλλος δεν ήταν τοπέ και δεν μου βάζει δύο γκολ, εγώ θα ήμουν τώρα στους τέσσερις. Και offside. Και δύο γκολ. Και δύο γκολ. Καθημερινή ήταν, μια πέμπτη ήταν, δεν γάμισε. Και δύο γκολ offside. Συνδεμένους και δύο γκολ offside. Ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή τώρα πώς θα γίνει αυτό. Έχει διαμορφώσει αποτέλεσμα, πρόκριση ο τύπος. Δεν είναι ένας όποιος να είναι. Δεν είναι ο φροντιστής της ομάδας. Κάτι λίγα που διάβασα λέει ότι για να τιμωρηθεί η ομάδα θα πρέπει να είναι και δεύτερος ντοπαρισμένος. Σόπαρε μεγάλε. Άμα είναι τότε εμείς θα τον πάρουμε μόνο ένα σε κάθε μάτς, για να μην τιμωριόμαστε. Μας τρελάνουν. Θα κάνουμε τον πίσω, αλλά δεν κάνουμε. Σούπερ Μαντολίνο. Τι βγάζει τη χρονιά, γάμισε τα. Μετά τι άκουσα προηγουμένως, λέγατε, βγήκε άνθρωπος και έλεγε ότι δεν του κάνει ο Πασκαλάκης. Δηλαδή, ποιο θέλει ρε μεγάλε. Ποιο θες ρε μεγάλε. Βρες μου έναν. Ναι, βρες μου έναν. Μήπως έλεγε το Κρόμπελα. Τι να πω ρε, ξέρω εγώ, αυτή είναι τρελή όλοι τους ρε. Τρέλα πουλάνε όλοι. Φίλε Πασχαλάκης, έτσι σε κάνω πουλάνε και φταίμε που τους δίνουμε και αξία, που τους διαβάζουμε και όλες. Εντάξει, το διαβάζεις για να... Πήγε η ομάδα λίγο Λάρτς εκεί πέρα,
με 7 αλλαγές. Μα δεν μπορούσε να κάνει το παιχνίδι τη. Έπεσε σε έναν κόπραρο να πούμε που δεν σ' άφηνε να αλλάξει δύο πάσει. Τα είδαμε δηλαδή. Τι να λέω τώρα, να αναφέρω πάλι τα ίδια και τα ίδια. Τα είδαμε, όλοι το είδαμε. Τα... Τι να. Δεν σ' αφήνε και όλοι να παίξει κιόλα. Να σου πω ένα παράδειγμα του πρωί, ρε μαλάκα. Του πρωί, άκου τώρα να σου πω. Και δες το να δει πόση ώρα είναι μεταξύ. Δηλαδή, το πολύ να έχουν 2 λεπτά διαφορά. Το πρωί κάνω το βιντεάκι αυτό που λε. Το βάζω και σε 1 λεπτό μου απαντάει ένας από κάτω. Φίλε, κούρασες. Δεν ξέρεις το πρόσφαιρο. Βγάζει την εμπάθεια. Σε 1 λεπτό πώς άκουσες ένα βίντεο των 6,5 λεπτό, ρε φίλε. Διαμόρφωσες άποψη και έγραψες αυτό που ήθελες να γράψεις. Έτσι το άκουσα. Πώς ρε φίλε σε 1 λεπτό. Μηδέν το άκουσε και καθόλου. Δεν το άκουσε και καθόλου. Άρα έχεις προσωπικό πρόβλημα μαζί μου. Γάμισε με τώρα, τι να συζητήσω εγώ με σένα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το έχουν όλοι. Εσύ δεν είσαι μαλωμένος με κάποιον που βλέπεις στο γυαλί. Από μόνος σου έχεις μαλώσει. Δεν συμφωνείς με αυτά που λέει και έχεις μαλώσει μαζί του, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Τι να το χρεώσω από τον ΠΑΟΚ, τσι. Τους τσούζω όταν σκέφτονται ότι τα 4 στα 5 τελευταία κυπελάκια τα πήρε ο ΠΑΟΚ και μέσα στην έδρα τους κιόλας τσούζονται. Δεν μπορεί να το χωνέψουνε. Και λιγάκι να συνεχίσω τώρα πάνω σε αυτό. Και να ησυχάσουν όλοι να ηρεμήσουν με αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει να τελειώσει γιατί. Εμείς εδώ πέρα, Αλάνια, όπως ξέρετε, όλοι έχουμε τη δουλειά μας. Κανένας μας δεν είναι δημοσιογράφος. Κανένας μας δεν πάει να κάνει την αρπαχτή. Βλέποντας όλη αυτή την αλητεία που γίνεται σε βάρος του ΠΑΟΚ, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το καφενείο. Να καθόμαστε να μιλάμε, να καθόμαστε να συζητάμε, να λέμε αυτά που πιστεύουμε. Αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Ούτε εγώ σας κάνω μάθημα. Γερανίστας είμαι. Τι μάθημα να σας κάνω. Να έρθετε να σας μάθω γερανό, πολύ ευχαρίστως. Τη γνώμη μου λέω. Τη γνώμη μου, μαζί με το φίλο μου τον Σταμάτη, μαζί με το φίλο μου τον Βαγγέλη, μαζί με το φίλο μου τον Τόνι, μαζί με το φίλο μου τον Μπέρι. Αυτό κάνουμε. Γιατί δεν υπάρχει μια εκπομπή Αλάνια ΠΑΟΚτζίδικη. Όλοι τους είναι για την αρπαχτή. Όλοι τους. Όλοι τους. Και αν θα υπήρχε μια εκπομπή που θα την ενοχλούσαμε εμείς, πολύ ευχαρίστως αν ξέραμε ότι είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, σταματούσαμε κιόλας αν κάποιος τους χαλάει όλο αυτό. Και αν κάνουμε κακό στον ΠΑΟΚ. Επιτόπου τη σταματούσαμε. Αλλά ούτε φράγκα παίρνουμε, ούτε διαφημίσεις βάζουμε, ούτε δώρα μοιράζουμε. Κάτσε, άστο να τελειώσει. Ποιος είναι αυτός ο ΠΑΟΚτζής που θα μπορέσει να μας πείσει ότι πραγματικά θέλει το καλό του ΠΑΟΚ χωρίς οικονομικό όφελος? Γιατί εγώ βλέπω όλοι τους στην αρπαχτή είναι. Όλοι τους. Να πω. Έναν μόνο μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Έναν. Μόνο τον Τζαζαρό. Κανένα άλλο δεν έχω εμπιστοσύνη. Καθαρά και ξάστερα. Σας το λέω γιατί ήθελα να το πω αυτό. Ήταν η αφορμή και το πρωινό το σχόλιο. Παίξτε μπάλα στα μάτια. Είναι ο μόνος. Ο μόνος μέχρι τώρα που βλέπουμε ότι όντως ο άνθρωπος είναι για τον ΠΑΟΚ. Για το καλό του ΠΑΟΚ. Μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Κλείνουμε την παρένθεση. Ναι. Πάμε για και τον ΠΑΟΚ. Εγώ να συμπληρώσω μόνο ότι εμείς δεν παίρνουμε, όπως είπες, φράγκα. Ούτε φράγκα παίρνουμε, ούτε δημοσιότητα θέλουμε. Ούτε επαγγελματίες είμαστε, τίποτα δεν είμαστε. Απλή οπαδή του ΠΑΟΚ. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Ούτε μας χρειάζεται και καμιά δημοσιότητα. Τι την κάνω τη δημοσιότητα? Εισιτήριο πληρώνω, που να πάω, εισιτήριο πληρώνω, εκδρομή πληρώνω. Σύνδεσμο πληρώνω. Δεν χρειάζομαι καμιά δημοσιότητα. Τα έχω όλα. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Αυτά. Τι να πεις άλλο να πούμε? Είναι λυπηρό να ακούς τώρα να διαβάζεις από οξυνοπαδούς μαλακίες και να ανασύρουν τα προβλήματα που ξεκίνησε τη χρονιά η ομάδα και να τα βγάζουν τώρα στην επιφάνεια γιατί έχασε ποιον από το Σκόλικα και είδαμε πώς. Μην τρελαθούμε. Ναι, ακόμα και την Πέμπτη να σου στραβώσει το παιχνίδι και πάλι δεν δικαιολογήσει. Μπράβο, ρε Σταμάτη, πες το. Και την Πέμπτη να στραβώσει το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ το παιχνίδι, όπως έχει φτάσει τώρα η χρονιά στο σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι τεράστια σημασία. Κομβικό, μισή κούπα είναι. Ναι. Περάσω τον Γάβρο, ποιος θα με σταματήσει τώρα, ο Βάζελος ή η Λαμία, μην τρελαθούμε. Έτσι. Αλλά ακόμα και στη χειρότερη να στραβώσει το μάτς. Πρώτον, έχεις ένα επαναληπτικό που μπορείς να κάνεις τη μαγιά σου εκεί μέσα. Έτσι. Και δεύτερον, και να μην, ρε παιδί μου, πες ότι δεν. Δηλαδή, αυτά που σου πρόσφερε, αυτές τις χαρές της συγκινήσεις που πρόσφερε ο ΠΑΟΚ φέτος μέχρι τώρα, δηλαδή σε χαλάνε σένα. Τα είχαμε χρόνια, μια ζωή, το θεωρούμε δεδομένο αυτό. Μην τρελαθούμε.
Μην τρελαθούμε. Μισή ομάδα ρε, με 500 ελλείψεις σε κέρυες θέσεις και είδες που φτάσαν. Μετά τις καρπαζιές του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου που φτάσαν. Πρωταθλητισμό έκανε στο δεύτερο γύρο. Θα μας να μην σου πω και πού. Εντάξει, ρε φίλε, αν δεν είχαν τα λάθη του καλοκαιριού, δεν θα είχαμε και τις καρπαζιές, θα ήμασταν πρωταθλητές τώρα με διαφορά. Βέβαια, ναι. Τα κάναμε τα λάθη. Γίναν τα λάθη το καλοκαίρι. Στα μάτια μου, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με την ομάδα. Πάρα πολύ. Τα δείγματα είναι θετικά. Πάμε για πολύ περισσότερα. Ο πρόεδρος έχει ανέβει, η ψυχολογία του, τα πάντα. Είναι εδώ, δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά, δεν τον κονάει τίποτα. Ούτε ο Μητσοτάκης τον κονάει. Τίποτα δεν τον κονάει. Εδώ θα γεράσει, εδώ θα πεθάει. Στην Τούμπα. Έκανε και νέα επένδυση. Που είναι θα φύγει. Και τώρα τους αλόφρεσκους να καίγονται και να βράζουν στο ζουμί τους. Πιες και φατμές στα λόγια. Πάω κρε μουνιά. Πάω κρε. Μέχρι να δεις ο ήλιος. Πάω. Και στον άλλο κόσμο πάλι πάω. Τι ψυχιά παραδόστε. Να διαβάσω ένα σχόλιο. Θα πάτε στο Βελζεβούλ, τι θα τον πείτε, ρε. Θα σε πει τι ομάδα εσύ, ρε. Γιατί θα το πεις, ρε. Φιλιππινέζα του Βορρά, παραδουλεύτρα του Νότου, κόπραρος κοραμπιομασέλας. Τι θα τον πεις. Ενώ εγώ πρώτο βαρέλι δεξιά, κατευθείαν να πάω εκεί πέρα στο χλιαρό. Ενώ εσείς στο υπόγειο κάτω, εκεί στα βαθιά, εκείνα που βράζουν στους 500 βαθμούς, κοπρίτες. Πάμε παρακάτω, Φαγκό. Να διαβάσω ένα σχόλιο. Σωστός ο Άλκης, εδώ και 2 χρόνια παίζοντας στο Χαριλάο, όποιος διευθυντής και αν είναι ξένος Έλληνας, μας παίζει 80-20. Κάτι πρέπει να γίνει στην Τούμπα. Πάλι τα ίδια, δεν ξέρω, αλλά είναι δυνατόν ο Παλέτας να μας έχει στημένους διευθυντές. Δεν ξέρω, βγαίνουν τα σοφικά μας από τα έσυ που γίνονται. Εσκεμένα, κάτι πρέπει να γίνει από πλευράς διοίκησης, να μην πάει η ομάδα προστάτευτη στη σκουλκοφολιά και σε κάθε γήπεδο πανελλαδικά. Έτσι είναι, φίλε. Τι να γίνει, ρε Ντομένικο, τι να γίνει. Αυτοί έχουν το καρπούζι, έχουν το μαγέρι, όπως γουστάρουν. Ναι. Τι μπορείς να κάνεις. Πότε μπορείς να κάνεις. Μαγκές, ναι. Από τότε που πέθανε ο μεγάλος μας Χολίδης. Που συνόδευε με την ομάδα και δεν μέγε κανένας. Για να δούμε. Εσύ μιλάς για Πικιλίδη τώρα, όχι για Χολίδη. Το Πικιλί, ναι, το που ήταν ο συνοδός. Μίτσο. Πέθανε. Μίτσο, σε μιλάνε, Μίτσο. Ξαναμπήκαμε πάλι κολλάει μια μόνο. Σε ακούμε. Λέγε, μίλα. Ο Μαρινάς φταίει. Λοιπόν, θερμή παράκληση. Βάλε το σκηνοθέτη εκεί πέρα που έχεις να δείξει την απονομή Κυπέλλου του 2003. Να γουστάρουμε λίγο. Μην μας δείχνει αυτά και μας πάει τα νεύρα. Και ένα άλλο. Ο Γάβρος την Πέμπτη πρέπει να πεθάνει. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε αυτό. Από τον Πειραιά πρέπει να είναι καμένος. Σταμάτη, αυτό είναι για σένα τώρα που έλεγες που παρόλο που να στραβώσει όλη η φάση μέχρι το τέλος. Εδώ λέει κάποιος, ας πούμε, δεν μπορώ να βρω το σχόλιο το όνομά του. Έλεος, κάποτε η Μίλαν. Ωραία. Έλεος, κάποτε η Μίλαν έπαιζε με 40 και πήρε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους. Εμείς που έχουμε γέρους, φτάσαμε στους 8 της Ευρώπης. Ναι, είμαστε κακή ομάδα, έλεος πια. Και να το σηκώσουμε το ευρωπαϊκό, πάλι θα κλαίγανε ότι είναι κακή. Ήμαρτον, πια αν θέλουν τίτλους, ας αλλάξουν ομάδα και να γίνεται Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Ναι, και Ολυμπιακός, αν θέλετε, γιατί το άκουσα κι αυτός. Ότι οι ομάδες ας πούμε του Conference League, σιγά τις ομάδες, η Μαρσέγ είναι ο Άρης της Μασσαλίας. Ποια Ρώμα λέει, ποια Ρώμα έλεγε ο άλλος. Ποια Λέστερ, ας πούμε, σιγά τις ομαδούλες λέει. Και έκανες λέει μεγάλο πίτευγμα και μεγάλη προσπάθεια και πήγες στους 8 και τι έγινε. Εντάξει, του λέω, ρε φίλε, γίνει Ολυμπιακός. Με 27 χρόνια, 500 αμύρια και δεν έχεις κάνει, έχεις πάει μέχρι τους 16 και έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό και δεν έχεις φέρει τίποτα στην Ελλάδα. Και χαντακώνεις όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το χαντακώνεις και ευρωπαϊκά, το χαντακώνεις και ελληνικά. Γιατί η πίτα είναι καλή. Ας πάνε αυτή το χρόνο στο conference και ας το σηκώσουν, ρε φίλε. Δεν με χαλάει καθόλου. Ας πάνε. Το εύχομαι ολόψυχα. Ποια ρε, να δούμε. Θα περάσουν τον πρώτο γύρο. Λουντογκόρετς, ρε φίλε. Λουντογκόρετς. Όχι, εκείνη η κόλος μ' άρεσε περισσότερο. Καλός κόλος. Καλό Μπιάνκα. Εντάξει, όχι και να είναι. Μαλακής. Όσα δεν φτάνει αλεπούντα κάνει κρεμαστάρια, αυτό ξέρω εγώ. Έτσι.
Ας πάνε πρώτα εκεί που έφτασε ο ΠΑΟΚ και μετά θα τους βγάλω και το καπέλο, θα τους πω και μπράβο εγώ, δεν είμαι σαν τα μούτρα. Άλλη, ποιος το λέει αυτό, σκορ πρόκριση την Πέμπτη, ΠΑΟΚΑΡΑ τρελά, πουλά τους όλους τους ΠΑΟΚ, μάμα τους, τους γαύρους και μια τούμπα γεμάτη με τρελαμένους, α, ο Τυφλαράκης, ο Αθανασίου Σπύρος. Χωρίς να, εντελώς αντικειμενικά, χωρίς να θέλω να μιλήσω οπαδικά, ο Λόγαυρος αυτή τη στιγμή, ναι, μπορούμε ένα 3-0 χαλαρά και άνετα να το πάρουμε το μάτς. Τώρα που γίνει πέρα θα εξαρθεί από τον κόρακα, από τις συγκυρίες και από τα αυτά κλασικά, στις λεπτομέρειες. Ο Καμαρά λέει, ακούγεται. Αυτό λέγαμε ρε φίλε, δηλαδή τώρα γίνεται, είναι κόλος ο Γαύρος. Μαλώνουν με τον Μαρτίνς, μαλώνουν με τον Χοντρό. Γίνεται χαμός κάτω. Τώρα εμείς χρειαζόμαστε στη σφύρωση, φίλε. Α, μπράβο. Τώρα μπορείς να τους χτυπήσεις. Τώρα που έχουν τη διχόνια μέσα, τώρα που έχουν την αναταραχή μέσα τους. Ένα τώρα μπορείς να τους χτυπήσεις. Μίτσο, αν μπορείς να το πεις αυτό, γιατί έγραψε σχόλιο περαστικά στα αδέρφια που ήρθαν από τη Μασσαλία αυτές τις μέρες. Όλο ίντερνετ. Προχθές ήρθαν και κάτι παιδιά ακόμη που έκαναν εγχείρηση, ήταν στο νοσοκομείο της Γαλλίας. Mm-hmm. Ήταν τραυματισμένοι, ήταν και ήρθαν αυτές τις μέρες. Ήρθανε περαστικά τα παιδιά. Και να κανονίσει η ΠΑΕ να γυρίσουν και οι υπόλοιποι που πάμεναν πίσω. Μιλάς για αυτοί που έχουν δικαστεί, α? Είχαμε κάποιους τραυματίες στο νοσοκομείο που έκαναν επέμβαση. Ναι, αλλά για τα παλικάρια μάθατε τίποτα στα μάτια? Για αυτοί που έχουν ακόμα δικάσιμο. Δεν ξέρω, μαμά, δεν ακούω. Ακούς? Τώρα σας ακούω εγώ. Ναι. Στα μάτια έμαθες τίποτα για τα παιδιά που ακόμα είναι δικάσιμο? Όχι, δεν έμαθα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Μίτσο τώρα. Γιατί τι γράφει περαστικά, λέει, στα παιδιά, στα αδέρφια που ήρθαν? Όχι, όχι, και εγώ δεν ξέρω. Απλώς προφήσεις. Ήρθανε κάποια παιδιά προχθές, φτάσανε. Ναι. Είχαν μείνει στο νοσοκομείο, είχαν κάνει επέμβαση. Τους είχαν κάνει χείριστο. Ένας είχε σοβαρό σπάσιμο στο χέρι, ο άλλος είχε στο κεφάλι πολλά ράματα και ήρθαν αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω και εγώ για τα παιδιά που είναι πίσω, αλλά ας με ρυθμίσει πάει να έρθουν και οι υπόλοιποι. Καλώς το Λάμπρο. Γεια σας αδέρφια, τι γίνεται, πώς πάει? Γεια σου Λάμπρο. Καλά, φίλε. Καλά, θα μπορούσε να είναι καλύτερα, αλλά καλά, δεν είμαστε χάλια. Καλά είμαστε. Έτσι, έτσι. Να πω και κάτι άλλο. Παιδιά, μην απολογίστε κανείς σε αυτούς που λένε ό,τι να είναι. Εδώ είμαστε μια παρέα, λέμε για την ομάδα μας, έτσι δεν είναι? Εγώ μπορεί να τα πω σήμερα λάθος, κάποιος να διαφωνήσει με μένα. Κάποιος που μπαίνει έτσι από το καναπέ και από το ίντερνετ να μας κριτικάρει συνέχεια, μην απολογίστε. Στείλ τον με τη μία. Δεν θα χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας. Και δεν ξέρεις τι ρόλο βαράει και ποιος είναι αυτός ο κάποιος, έτσι. Εδώ τουλάχιστον εμείς βγαίνουμε face-to-face, γνωριστήκαμε και με κάποιους έτυχε σε ξένη χώρα, μιλήσαμε και από κοντά, μιλάμε και συνέχεια εδώ πέρα, ξέρουμε ο καθένας ποιος είναι, ξέρουμε αν αγαπάει την ομάδα, ξέρουμε αν του λέει από κακία ή αν του λέει εκεί την ώρα από τσατήλα του που έχει χάσει η ομάδα. Έτσι δεν είναι? Τώρα βγαίνει κάποιος στην καναπέ και με κρίνει. Που τη βλέπει τη τούμπα από φωτογραφία. Ρε άμεσα να δεν ασχολούμαι καθόλου. Φεύγω από το κεφάλι. Έτσι ακριβώς. Και όποιος γουστάρει, όποιος δεν γουστάρει, ας αλλάξει κανάλια. Πάει αλλού. Αν δεν σ' αρέσουν αυτά που λέμε, καλά να αλλάξει ομάδα, ρε. Πάνε καθόλου. Ακόμα καλύτερα. Ας πάει στην ομάδα της καρδιάς του και κοντά. Ρε, αφήστε λίγο γουστάρω, να γουστάρω λίγο Λάμπρο. Έλα, έλα. Να ακούσω λίγο τη σκέψη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το Δημήτρη που είπε για τα δύο παιδιά που είναι χτυπημένα. Είναι παιδιά τα οποία είναι συνοπαδοί, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Δεν έχω καταλάβει. Όχι. Με τα παιδιά τα οποία έχουν... Με τα παιδιά τα οποία έχουν... Τα παιδιά τα οποία έχουν συλληφθεί, ακόμα δεν έχουμε νέα. Δεν έχουμε νέα ακόμα. Αυτό λέμε. Δεν έχουμε νέα από κανένα κοντινό. Απλώς, δηλαδή, συγγνώμη, σε διακόπτω, Λάμπρο. Ναι, αυτό και μέχρι στιγμής αυτό που μας είχε πει τελευταίο σταμάτηση είναι ότι οι σύνδεσμοι της Γερμανίας κάνουν έρανο και μαζεύουν λεφτά για τυχόν καμπάνα που θα φάνε τα δικαστήρια της Γαλλίας. Μόνο αυτό. Κι αν.
Δεν έχω καμπάνα, όλα τα, δηλαδή, τα έξοδα. Πόσα παιδιά είναι, τρία ή τέσσερα? Δύο. Είναι δύο. Ένα είναι από Γερμανία και άλλο είναι από Ελλάδα. Ωραία. Υπάρχει κόσμος δηλαδή γύρω από αυτά τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν νέα τους και έχουν μια επαφή? Δεν ξέρουμε, εσύ Λάμπρο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να υπάρχει. Λογικά θα υπάρχουν το λιγότερο οι δικοί τους άνθρωποι. Σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, αν υπάρχει το προξενείο, αν υπάρχει ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Θα το μάθουμε καιρό, θα το μάθουμε και αυτό. Ναι. Το θέμα είναι τώρα να τελειώσει, να τελειώσει αυτό το μαρτύριο από τα παιδιά, με τα παιδιά εκεί πέρα, να φύγουν να πάνε στα σπίτια τους και όλα τα άλλα θα τα βολέψουν. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι λείπει η οργάνωση και ότι λείπει η... Έχουμε έλλειψη ενημέρωση σε τέτοιου τύπου καταστάσεις, σε τέτοιου τύπου εκδρομές, σε τέτοιου τύπου ταξίδια. Και αυτό επειδή, θα συμβαίνει, γιατί όπου παίζει ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνουμε όσοι μπορούν και θα έχουμε και εχθρικές έδρες, καλό θα είναι να το κοιτάξουμε λίγο πιο σοβαρά. Λαμπρό, αυτοί που πρέπει να έχουν την ενημέρωση σίγουρα την έχουν. Απλά δεν είναι εύκολο να βγει πάει τώρα να σου πει, να σου κάνει ανάλυση για να σου πει τι παίζεται εκεί πέρα τώρα στα ΜΜΕ. Αυτά όλα είναι intern, εσωτερικά. Εμείς τώρα σαν οπαδοί και εμείς αναρωτιόμαστε, άμα πάρω ένα τηλέφωνο θα μάθω περισσότερα. Λογικά δεν μπορεί η ΠΑΕ να έχει ανάμειξη σε αυτά. Εγώ δεν μιλάω για την ΠΑΕ, για εμάς. Ναι, ναι. Η ΠΑΕ δηλαδή πρέπει να είναι από την απέξω. Αν βοηθήσει, να βοηθήσει με άλλο τρόπο. Όσο μπορεί, να βάλει ένα διευθυντή, να βάλει ένα δικηγόρο, να. Ναι. Αυτά... Χωρίς να ακούσει το όνομα της ΠΑΕ, έτσι. Έτσι. Να δεν μπορεί να πάρει θέση. Ευγενικά υπογείως δηλαδή. Αυτό με λίγα λόγια. Ευγενικά υπογείως. Μπράβο, βρήκες την κατάλληλη. Σύμφωνα. Εγώ δεν πιστεύω ότι άφησαν τα παιδιά εκεί πέρα έτσι και φύγανε να πούν. Κάτι θα κάνει, είπα, θα κάνει και το προξενείο θα κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπεις, αλλά τώρα εδώ πέρα Ναι, βλέπεις τώρα εδώ πέρα ότι κάτι λείπει από όλο το τέτοιο. Γιατί έχω λαό πρωταθλητή. Φτιάχνουν και ομάδα που νικάει. Αυτό εδώ πέρα κάποιος πρέπει να τα κατευθύνει. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αν δεν έχουν μια βοήθεια, ρε παιδί μου, τα παιδιά εκεί. Να έχουν μόνο στήριξη, μια αλληλεγγύη. Μια αλληλεγγύη, μια στήριξη. Αυτό έλεγα και εγώ την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, όσο γιγαντώνεται το ΠΑΟΚ, θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο λαός του. Για μένα, σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Κατάλαβες, λοιπόν, αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στα μάτια. Ακόμα και δηλαδή, που το συζητάμε, δηλαδή, αυτό μια αναβάθμιση. Ακόμα και που το συζητάμε, αναβάθμιση είναι. Για διάβασε το σχόλιο της Δημητρούλας. Και να σε χαλάσει ρε στα μάτια μου, κράτα το. Και να σε χαλάσει ρε στα μάτια μου, κράτα το για τον εαυτό σου. Όχι να βγαίνουν και να κράζουν με το χειρότερο τρόπο. Σήμερα βλέπω κάποιοι να προσπαθούν να με κάνουν να νιώσω άσχημα που τρόλαρ στους πανηγυρισμούς του Άρεος. Ναι, ρε φίλε, γιατί να με πειράξει. Ήθελα να τους καρφώσουμε ένα γκολ στα τελευταία, αλλά δεν με πείραξε γιατί όλοι είδαμε εχθές τον αγώνα και όλοι ξέρουμε τόσο καιρό τι αγώνες έδωσε η ομάδα μας. Δεν γίνεται Πέμπτη να χειροκροτώ την ομάδα μου μετά τη λήξη του αγώνα και σε... Δεν συνεχίζει μετά άλλο. Ναι, μέχρι την Πέμπτη όλοι ψάχναν εισιτήριο για το υλικό, ακόμα και αυτοί που έχουν να πατήσουν δύο χρόνια στο γήπεδο. Και τώρα μόνο κοπανιά βγήκα μετά από πέντε μέρες να κράξουν την ομάδα. Κάτσε ρε φίλε, ούτε πέντε μέρες. Τι πέντε μέρες λόγω. Μετά από τρεις μέρες βγήκα να κράξουν την ομάδα. Χαλαρώστε. Πάουγισε. Φυσικά και θα με ενοχλεί. Και με τη Λιβαδιά να παίξουν να χάσουν πάλι θα με ενοχλούσε. Όχι πολύ περισσότερο με το Σκόλικα. Ναι, okay, μια καλή πρόταση. Μια καλή πρόταση και ιδέα για την ΠΑΕ. Σταμάτη να βγαίνεις έξω στα αποδυτήρια και να βγάζεις ομιλία πριν το μάτς. Να τους πορώνεις δηλαδή. Ναι ρε φίλε, ό,τι λες δηλαδή πέφτει, είναι πολύ καλό. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Εγώ δεν το έχω σπουδάσει. Και εμένα με ενοχλεί που έχασε η ομάδα. Και εμένα με ενοχλεί την ψυχή μου. Ρε Σιμίτσο, όλους μας πίκρανε. Αλλά εμένα μου σπάσε τα νεύρα η διατησία σου. Η κριτική που κάνουμε. Και την κριτική που κάνουμε εδώ στο καφενείο μέσα που μιλάμε ένα μεταξύ μας είναι καλοπροαίρετη. Έτσι. Ναι, λοιπόν, αλλά ξέρεις κύριε Μίτσο, αυτό δεν πούμε κάτω, είναι γιατί να το αγαπάμε και το λέμε. Ναι,
Να πω δύο πράγματα. Καιρό σε παίζει σαν τη γάτα με το ποντίκι ο Χόντρος. Έχει όλο τον ηλεκτρονικό τύπο στα χέρια του και το γραπτό. Στα χέρια του, το 70% το έχει ο Χοντρός. Σε παίζει όπως θέλει. Σου βγάζει ό,τι είδηση θέλει. Σε κάνει άνω κάτω κάθε μέρα. Κάθε μέρα με διαφορετική μαλακία. Κάθε μέρα. Τώρα έχουν σκυλιάσει, τον φάγανε το Σαββίδι. Για τον Σουάρες. Τον φάγανε το Σαββίδι. Κορόιδο τον πιάσανε. Βλέπεις τα δημοσιεύματα και τρελαίνεσαι ρε μαλακα. Λες κάτσε ρε. Κάτσε. Περίμενε γιατί μπορεί θα εκτεθεί σύντομα. Άλκη, εγώ βλέπω ένα Σουάρης που το παιδί φαίνεται 100% ότι δεν έχει εγκληματιστεί ακόμα μέσα στην ομάδα. Αλλά. Έχει όρεξη. Προσπαθάει. Έχει όρεξη την, αυτό. Πόσο χρόνο είναι. Ναι, 22 χρόνο είναι. Την υδρώνει τη φανέλα. Την υδρώνει τη φανέλα. Και θέλω να το δω μετά το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή προετοιμασία. Τότε θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την αξία του. Γιατί το παιδί τα έχει έγκαια. Τα έχει. Δεν να πει ότι 4 χρόνια. Παρουσία επαγγελματική τα ξέχασε αυτό που μπορεί και είναι 22 χρονών, μην τρελάθουμε, δηλαδή είναι τα μηνύματα τα αυτά μεγάλα οι ελπίδες που έχουμε από αυτό το παίχτη, δεν ήταν λάθος απλά... τον έτερο Αθηναίο Παοκτζή, ακούτε παιδιά πέρα. Εγώ τι λέω ρε παιδί μου που λέμε για την αναβάθμιση και του λαού μας και τα λοιπά, αυτό που κάνουμε είναι ένα έδωσε αναβάθμιση σε ένα και δύο. Ο λαός του ΠΑΟΚ πρέπει να πηγαίνει με την ομάδα. Η ομάδα τι κάνει αυτή τη στιγμή και μας έχει εντυπωσιάσει. Κάθε παιχνίδι το παίζει ξεχωριστά. Θα παίξει μπάλα. Τελείωσε. Δεν πάει να χάσει 5-0 την προηγούμενη φορά. Εγώ αυτό βλέπω από την ομάδα μου και ευχαριστήμα. Παίζει ποδόσφαιρο. Τελεία. Δεν βλέπεις μια ομάδα που είναι ντεμή. Θα παίξει το παιχνίδι. Το ξεχνάει το προηγούμενο και πάει στο επόμενο. Λαμπρό, να σου θυμίσω ότι ακόμα την πάλι στην Γέννη... Πρέπει να σκέφτετε ότι χάσαμε από το σχολικά. Πάμε στο επόμενο, παιδιά. Γιατί βήγαμε και πώς χάσαμε. Ο Γιώργος είναι αυτός. Ο Λάμπρος είναι ο άλλος. Α, sorry. Ναι, συγγνώμη. Γιώργο, να σου θυμίσω ότι όποιος έχει βρίσκει μπροστά τον ΠΑΟΚ, κατουργείται απάνω του. Αυτό είναι το ΠΑΟΚ τώρα, το προβληματικό. Με τις 15 ελλείψεις. Αυτό το πάω με τους παππούδες. Το γερασμένο. Θυμίσου τα σχόλια των υπευθύνων της ομάδας της Γκέντ να μου όταν κληρωθήκα μαζί τους. Δεν θέλαμε τον ΠΑΟΚ, λέει. Να. Δεν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ. Και στην Ελλάδα μην νομίζω ότι διαφορετικά τα πράγματα. Κανείς δεν θέλει τον ΠΑΟΚ. Η Λαμία πρέπει να έκανε πάρτι που συνάντησε μπροστά της, που βρήκε μπροστά της το Βάζελο και όχι τον ΠΑΟΚ. Σου λέει εδώ έχω μια ελπίδα να τον περάσω. Δύσκολα μένα, αλλά έχω μια ελπίδα. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδα, μηδέν. Έτσι, γι' αυτό έτσι. Δεν πάει να λέει ο κάθε Τενεκές ό,τι θέλει. Μηχανή. Δεν μας ακουμπάει τίποτα. Θα μπορούσα να πω δύο πράγματα που θέλω. Πες ρε Λάμπρο, γιατί σε διακόψαμε. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, το πρώτο είναι σε σχέση με το σκάνδαλο που έχει δημιουργηθεί και με το παράπτωμα και την παράδοση, γιατί είναι σκάνδαλο αυτό, του ποδοσφαιριστή της Μαρσέικ που δεν θέλω να πω ούτε το όνομά του. Αρνούμε. Αυτό. Για μένα η ΠΑΕ πρέπει να πάρει και το νομικό επιτελείο να μελετήσει και αν μπορεί να πάρει κάτι βάσει νόμων, αθλητικών νόμων και βάσει αθλητικών δικαστηρίων να προσφύγει. Αν μπορεί να κάνει κάτι θα πρέπει να το κάνει. Είναι υποχρεωμένη. Γιατί αυτά δεν πρέπει να τα αφήνει όχι μόνο ο ΠΑΟΚ αλλά κανένας και πόσο ο ΠΑΟΚ που είμαστε εμείς ΠΑΟΚ πάει αυτό πολύ βασικό, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνο να το δυσφημίζουμε, τίποτα άλλο. Το δεύτερο είναι που θέλω να πω σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διαιτησία. Η διαιτησία ήταν μια επαναλαμβανόμενη διαιτησία που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν στο συγκεκριμένο γήπεδο. Σπανάθας καρμπών. Σπανάθας. Και όχι μόνο, και όχι μόνο, και όχι μόνο, όχι μόνο. Δεν μου κάνει δηλαδή ιδιαίτερη εντύπωση ότι μπήκε ένας διαιτητής να παίξει στον ΠΑΟΚ 80-20, 20 ΠΑΟΚ, 80 Άρη.
Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, εγώ είδα μια ομάδα η οποία είχε έλλειψη διάθεσης. Είδα μια ομάδα η οποία έχει χαμηλότερη ένταση και ταχύτητα. Είδα μια ομάδα που δεν έμπαινε στο 100% μέσα στις φάσεις. Αλλά μπορώ να το δικαιολογήσω από ένα γεγονός. Την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες ημέρες, έφταξε στο maximum της απόδοσή της και κανένας Έλληνας δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με το Λεβαδιακό και όχι με τη Μαρσέη. Γιατί με το Λεβαδιακό έπαιξε ο ΠΑΟΚ, άσχετα αν έχασε. Κανένας, ο πιο αισιόδοξος ΠΑΟΚΖΙΣ δεν θα περίμενε ποτέ μα ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει άσε τις τελικές. 7 κλασικές ευκαιρίες με τη Μαρσέη. Κανένας. Και από ο πιο αισιόδοξος Ευρωπαίος. Ο πιο αισιόδοξος Παοκτζής. Ο πιο αισιόδοξος Ευρωπαίος. Επομένως, είναι πολύ λογικό όταν μια ομάδα φτάσει το μάξιμουμ της απόδοσης της και το επόμενο παιχνίδι που έχει να αντιμετωπίσει είναι ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι τοπικό, αλλά αδιάφορο για τον ΠΑΟΚ, υπό την έννοια ότι δεν πάει για το πρωτάθλημα. Δεν πάει για το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο, φαίνεται. Έχει άλλα πράγματα να κάνει. Είχε την Ευρώπη, έχει το κύπελο και έχει και ένα σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Εκεί είναι η βαρύτητα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου δηλαδή όσον αφορά το παιχνίδι της, με τον Άρη. Πέρα από ότι δημιούργησε εκνευρισμό και αιτησία, είχε και η ομάδα τα δικά της χαμηλά στάνταρ απόδοσης, που τα δικαιολόγησα πριν. Τώρα, ο Άρης και η ομάδα από τη Φίλωνος. Η Φίλωνος είναι μια οδός, είναι η κεντρική οδός που είναι η Τρούμπα, για όσους δεν γνωρίζουν. Φίλωνος λέγεται. Η ομάδα από τη Φίλωνος, λοιπόν, και ο Άρης έχουν αυτή τη σχέση. Αυτή η σχέση είναι επενδυμένη από τη Φίλωνος, διότι ο ΠΑΟΚ διαχρονικά αντιμετώπιζε προβλήματα με αυτούς, με τον συμπολίτη δηλαδή. Και πάνω εκεί ο Ολυμπιακός στηρίζεται. Το να δημιουργεί δηλαδή ο Άρης προβλήματα στον ΠΑΟΚ, να χάνει πόντους, να χάνει παίκτες, να έχει τραυματισμούς, να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Να μην μας φαίνεται δηλαδή περίεργο και κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Εγώ ήμουν σίγουρος δηλαδή ότι η διαιτησία θα είναι περίεργη. Ήμουν σίγουρος ότι θα μπουν μέσα αυτοί και θα είναι πολύ τσαμπουκαλεμένοι. Ήμουν για πάρα πολλά πράγματα σίγουρος. Και ήμουν επίσης σίγουρος αρκετά ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι αυτός που ήταν με τη Μαρσέη. Γιατί δεν είναι μια ομάδα που αποτελείται από 22 ισορροπημένους ποδοσφαιριστές. Έχει τρύπες στο ρόστερ της, θέλει ενίσχυση το ρόστερ της και όλα αυτά βγαίνουν κάποια στιγμή. Βγαίνουν. Είναι πάρα πολύ λογικό λοιπόν. Παρά τα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν τον φοβήθηκε τον Άρη καθόλου. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίχτες από το 60-70. Οι άλλοι παίζανε με 5 πίσω. Με 5 πίσω. Κάνανε αλλαγή, βάλανε 3 στόπερ. Από εκεί αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, ότι βλέποντας ένα ΠΑΟΚ χωρίς έτσι ιδιαίτερη διάθεση, ιδιαίτερη ένταση, ταχύτητα, με 10 παίχτες, με τη διαιτησία 80-20, ο Μπούργος, ο Μούργος αυτός, έβαλε και τρίτο στόπερ. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι το τι φόβο έχει προκαλέσει αυτή η ομάδα. Αυτό είναι το θετικό της ιστορίας. Πάμε για την Πέμπτη τώρα. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι ο ίδιος. Εγώ είμαι σίγουρος. Θα είναι ένας ΠΑΟΚ κανονικός. Οι Γαύροι έχουν χάσει από τώρα το παιχνίδι. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Δεν μπαίνει θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να κοιμηθεί, δεν ξέρω κι εγώ, για να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Και πνευματικά είναι καλύτερος. Και εσωτερικά. Μέσα στα ποτεία δεν έχει προβλήματα, αυτοί έχουν. Και πνευματικά είναι καλύτερος και το παιχνίδι το θέλει. Το θέλει και περισσότερο από αυτούς. Αυτοί εντάξει είναι φαταούλες. Ο ΠΑΟΚ όμως το θέλει και κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν νοείται με πρόεδρο τον Ιβάν Σαββίδη να μην μπαίνει κάθε χρόνο κάποιον τίτλο. Αυτά στις παλαιότερες εποχές. Τώρα με Σαββίδη ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο αν όχι το πρωτάθλημα το κύπελλο. Δεν υπάρχει κορεσμός για αυτό. Μπαίνουν λεφτά. Γίνονται επενδύσεις και πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο κύπελο.
τουλάχιστον κύπελο. Και δεν είναι μια ομάδα που έχει 50 κύπελα, άσχετα να έχει παίξει 30 τελικούς. Δεν νοείται λοιπόν ο Παύλος Σαββίδη να μην έχει ένα τίτλο κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει κορεσμός αυτό. Double μπορεί να παίρνει, double θα παίρνει. Το λιγότερο το κύπελο, αν δεν μπορεί το πρωτάθλημα για άλλους λόγους. Για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Για τους λόγους που ελέγχει το κράτος, για τους λόγους που ελέγχουν το κράτος, Μητσοτάκηδες, Αβγιανάκηδες. Και ένα καρό άλλα πράγματα, παρά κράτος με τζίλους και ομάδες. Okay. Κύπελο. Κάθε χρόνο κύπελο. Πρωτάθλημα εσείς. Κύπελο εμείς. Είμαι αισιόδοξος για την Πέμπτη. Εγώ το βλέπω άσο, ξέρω, και θα είναι διαφορετικός ο ΠΑΟ. Αυτό έχω να πω. Τίποτε άλλο. Σωστός. Τετάρτη, Πέμπτη, δεν ξέρω πότε παίζουμε. Νομίζω Πέμπτη παίζουμε. Πέμπτη, 7.30 ώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ. Και κάτι, συγγνώμη, παρατηρήστε την εμφάνιση τη μεγάλη που έκανε ο ΠΑΟΚ με τη Μαρσέη, από ποιο παιχνίδι ιτήθηκε πριν. Και τι λέγαμε. Τον Παναθηναϊκό. Παρατηρήστε τώρα ότι είναι η ίδια μουαμάρα, λίγο περισσότερη και μουρμούρα. Και χάσα τον Άρη. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα κάνει παιχνίδι καλό. Να το θυμηθείτε από το ψαστείο. Απλώς λίγο... Και θα του κάνει και καλό στο εσωτερικό του, θα τον αφυπνήσει. Μακάρι Λάμπρο, αυτή η γκίνια που δεν έμπαινε μπάλα με τη Μαρσέη, να μπαίνουν όλα τα γκολάκια με τον Γαύρο. Πω. Εκεί να σπάσει, να σπάσει. Εγώ λίγο θέλω να σας θυμίσω το πόσο υπερόπτης ήταν εκείνος ο Παγιέ. Το πόσο πίστευε ότι ήταν αυτός το κάτι άλλο, έτσι. Θυμηθείτε λιγάκι το βλέμμα του, πώς κοιτούσε. Θυμηθείτε. Όταν έχει βέβαια. Δεν στα δυο παιχνίδια. Άμα είχα πάρει κι εγώ. Και οι άλλοι όλοι είναι. Άμα είχα πάρει κι εγώ 40 γραμμές ντόπα να δει που θα του έβλεπα όλου. Μέχρι κι εγώ τον πίσω τη βαρέθηκα. Το ένα κάνει, φέρνει το άλλο. Ωραίος ο Κωνσταντίνος. Η ομάδα έτσι. Λέει έχει 16 παιχνίδια υψηλή ένταση παραπάνω από του υπόλοιπου. Έχουμε φτάσει στο πικ. Θα τα δώσουμε όλα και θα πάρουμε το κύπελο γιατί έχουμε παίκτες πολεμιστές και την Αλεπού των Βαλκανίων. Τα έχουν κάνει όλοι πάνω τους, σκεφτόμενοι τη νέα σεζόν γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει αέρα το πρωτάθλημα του χρόνου. Συμφωνώ απόλυτα. Με σωστές χειρουργικές επεμβάσεις εκεί που χρειάζεται η ομάδα, είναι σίγουρα δικό μας το πρωτάθλημα. Τον κόλλο στο τσιμέντο να χτυπάνε. Ναι. Με σωστές κινήσεις. Και κύπελο και Ευρώπη. Τη νέα σεζόν θα είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Σε Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελλο, όλα. Ήταν πολύ καλό σχόλιο αυτό που κάναμε φέτος. Με μισή ομάδα, ε. Λίγο να σταθούμε σε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Να πάμε να δεν πρόκειται να μας αφήσουν, Μίτσο, δεν πρόκειται να μας αφήσουν. Δεν πιστεύω, Μίτσο, αναλόγως τώρα, άμα κληρωθείς με καμιά Λαμία, μπορεί να παίξεις και στο Βόλο, δεν το ξέρεις. Να γίνει αλλαγή έδρας. Αυτή είναι ικανή γι' αυτό. Α, με τη Λαμία. Δεν με χαλάει. Και με το Βάζελο. Πάω στο Ολυμπιακό Στάδιο και ο Θελός και με τη Λαμία το παίζω και με στη Λαμία. Κανένα πρόβλημα. Τόσα χρόνια συνηθίσαμε. Πάω και σε. Εγώ θα έφερνα πρόταση να παίξει μέσα στη Λαμία. Πάμε στη Μασσαλία να παίξουμε άμα θέλουμε. Εμένα περισσότερο με ανησυχεί ο ημιτελικός παρά ο τελικός. Ναι, είμαι τελικός γιατί... Θα ήθελα από τον Ολυμπιακό στον τελικό παρά τον Παναθηναϊκό, να σας πω την αλήθεια. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι λίγο περισσότερο η Δόνη, περισσότερο η Γκάβλα. Όχι από... Ναι, είναι πιο σοβαρός ο ΠΑΟΚ που τα παίζει με τον Ολυμπιακό. Είναι πιο σοβαρός. Παραδοσιακά είναι πιο σοβαρός. Εντάξει, και με τον Παναθηναϊκό δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός και με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Αλλά, ναι, εντάξει, αλλά θυμάσαι στον τελικό. Τον τελικό του 14, δηλαδή εκεί πάθαμε πατατράφη. Εκεί έπαιζες χωρίς προπονητή, άστο. Καμιά σχέση. Θυμήσου τι έγινε στον πρώην, στον ημιτελικό. Αυτό λέω, τα έδωσες όλα εκεί και πήγες εκεί πέρα λίγο έτσι αυτό και έφαγες 4, δηλαδή. Πήρες και τις κόκκινες στον ημιτελικό. Αυτό λέω. Σε φορτώσαν και τις κόκκινες στον ημιτελικό. Τα έδωσες όλα εκεί και πήγες στον τελικό μετά και ήσουν και λίγο εντάξει. Και σε φουσκώσει. Αν θυμάστε όμως εκείνη τη φάση,
Στο 0-0 είχε χάσει ο Σαλπιγκίδης σίγουρο γκολ. Άμα γινόταν το βάζαμε εμείς πρώτη γκολ, θα πήγαινε αλλιώς το μάτς. Θα ήταν 4-0. Έφαγες πολλά όμως. Έφαγες πολλά. Εντάξει, ναι, δεν ήταν για 4, ναι. Έφαγες πολλά. Να μην σου πω δύο για κάτι. Έφαγες πολλά γιατί δεν είχες προπονητή. Βγάλανε μπλουζάκια μετά, να πούμε αυτό. Βγάζανε μπλουζάκια. Να. Σε εκείνο το τελικό καταβήκαμε με τις ελλείψεις μας συν χωρίς προπονητή. Γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Αλλά δεν είναι κάθε μέρα πασχαλιά όμως. Αυτά είναι μαθήματα, παθήματα, φιλαράκι. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει, δεν χάνει. Έτσι. Τα είπαμε. Τα είπαμε και θα το ξαναλέμε. Γιατί και το παιχνίδι, δηλαδή, θα περάσουμε από τον Ολυμπιακό, το πιστεύω δηλαδή. Είμαστε καλύτεροι και σαν ομάδα και πνευματικά και τα λοιπά. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αν πάει ο Παναθηναϊκός, θα είναι δύσκολο γιατί και αυτοί διψάνε, θέλουν μια διάκριση, έχουν χρόνια διάκριση και θα είναι και αυτοί έτσι, άμα ο Παγκλέ δεν είναι συγκεντρωμένος και τα λοιπά, πρέπει θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι, ας πούμε. Δεν είναι για να τους υποτιμάς. Όχι. Δεν είναι για να τους υποτιμάς. Όχι, δεν υποτιμάς κανένα. Όλα τα μάτς θέλουν προσοχή και με τη Λαμία να παίξει με στη Λαμία και εκείνο προσοχή θέλει. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μπορείς να την πάρεις άνετα. Καλός ο Βάζελος, αλλά μέχρι εκεί το ταβάνι του παραπάνω δεν πάει. Αυτό λέω. Άμα είναι πάω καλός, δεν έχει να φοβηθεί, εντάξει. Ω, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ούτε καν το σκέφτομαι. Τι γελάς, ρε, πες. Αυτό αυτός που είχε την καντίνα στη Μασαλιά αγόρασε και στην Ελλάδα πρώτο παιχνίδι με τον Γαβρο. Αγιασμό θα κάνει. Μετά, φέτος είμαστε και λίγο τυχεροί, ε. Τα αφήσαν για τον χρόνο αυτοί. Γιατί είμαστε τυχεροί? Γιατί σκέψου τώρα να έχεις πάρει τον Βάζελο, να πούμε, να πάρεις και τον Ρούλι εκτός έδρας και να έχεις συν 6 βαθμούς. Να είχε μειωθεί η διαφορά με τον Απόγονο, θα σου βγάζανε από τώρα την πολιοδιοκτησία με τα Γιάννενα. Ναι, με τον Πανετολικό. Ενώ τώρα όλα το κρατάνε για τον χρόνο. Για τον χρόνο τα Χριστούγεννα. Πριν, μετά τα Χριστούγεννα, για τον χρόνο θα τα ακούσουμε αυτό. Εκεί που θα του λέμε τα καλά. Αυτό θα πρέπει να τα ακούσουν όλοι όσοι κράζανε σήμερα και χθες. Και λένε ότι πετάς βαθμούς και κάνεις. Παιδιά, ο πόλεμος είναι μεγάλος. Πολύ δυνατός. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι. Ανακοίνωση βόμβα. Ο Σαββίδης έχει πουλήσει το Open, έχει πουλήσει το ΠΑΟΚ, έχει πουλήσει το λιμάνι. Τα έχει παραδώσει, ναι, όλα, να πούμε. Ναι, όλα τα έδωσε. Ναι. Να κοιμηθούν όμορφα. Έφυγε. Να κοιμηθούν όμορφα όλοι οι αλόθρησκοί και οι τενεκέδες οι δικοί μας. Ο πρόεδρος θα είναι εκεί. Κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, είναι δυνατόν να κάνουν τόσα πολλά πράγματα και τόσο ακραία πράγματα προσπαθώντας να πάρουν, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Το καινούριο νόμο που έβγαλε προχθές, τη διαταγή που έδωσε ο άλλος ο Καραγκιόης, στις κερκίδες των φανατικών θα μπαίνουν μόνο αυτοί που έχουν διαρκείας. Ναι. Δηλαδή, άμα θα πούμε τώρα ότι γεμίζει 4 μεθαύριο την Πέμπτη, θα μας πούνε, έχει όλοι 4 διαρκείες. Πόσα διαρκείες έχεις πουλήσει την 4? Λέω εγώ τώρα 3.000. Πόσα παίρνει 4? 5.000, 6.000. Οπ, πάρτα ΠΑΟΚ στο κεφάλι. Γι' αυτό, κύριε ΠΑΕΠΑΟΚ, μοίρασες όλους τους συνδεσμίτες διαρκείας. Μοίρασε διαρκείας. Όλοι έχουν διαρκείας. Από χθες έχουν όλοι διαρκείας. Κατάλαβες? Αλήτες. Τόσο χεσμένη. Εβδομάδα το είπαμε. Τα γρήγορα αντανακλαστικά της ΠΑΕ. Έκανε κάτι γι' αυτό. Έκανε κάτι γι' αυτό η ΠΑΕ. Δεν θα βγει να στο πει στα μημία αυτό. Τι έκανε, αν έκανε. Δεν το ξέρουμε. Θα μιλήσει μία. Θα δώσει χαμηλή τιμή. Υπάρχει και άλλη εναλλακτική. Μόνο για την 4 γίνεται η φασαρία. Όλοι οι 4 στην 7 και στην 8 να γεμίσει. Αλλάξουν πέταλο. Τι να κάνουμε. Και κύριε Αυγενάκη, τράβε και γανό σου. Αυτό πιάνει από το παιχνίδι της Τετάρτης Πέμπτης. Ναι, βέβαια. Δεν είναι τυχαίο, να το ξέρετε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ναι, βέβαια και βεβαίως και δεν είναι. Κάνατε, ποιος λες να το έκανε? Ποιανού χατήρι λες να κάνανε τώρα?
Ποιος είναι ο Μπρινιάνης της παρέας? Χεσμένοι έρχονται, χεσμένοι. Είναι. Και τώρα έτσι, μετά την εμφάνισάρα που κάνανε με τον Βάζελο, μετά την κρίνια που έχουνε, τώρα δεν είναι μόνο χεσμένοι, είναι και κατουρημένοι. Μαλώνει με τη διοίκηση, η διοίκηση μαλώνει με τους παίκτες, ο κόσμος μαλώνει με τη διοίκηση, βρίζουν όλοι μαζί του Μαρτίνς. Μια χαρά είναι, πεθυσμένο και μια ωραία ατμόσφαιρα τώρα για αυτή. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα Βερνιάρη το λένε και λέτε ότι έχει ακούσει άνθρωπος. Το μόνο η διαφορά που έχουμε μεταξύ μας τώρα εμείς με τους απόγονους εκεί κάτω είναι ότι εμείς όλοι μας στα καλά και στα άσχημα κριτικάρουμε την ομάδα μας, βγάζουμε τα άπλητά μας στη φόρα και τα πάντα, οτιδήποτε θέμα αφορά τον ΠΑΟ. Ενώ αυτοί εκεί τα κρατάνε κρυφά για την πάρτι τους μόνο εκεί. Αλλά τώρα φτάσαν στο σημείο και αυτοί να τα βγάζουν παρά έξω. Τώρα δεν έχουν αγαναχτήσει. Κουραμπιά, κόλλησε το άντερο, ρε φίλε. Τι να. Βλέπουμε την εξέλιξη. Όταν βλέπεις τον ανταγωνιστικό οργανισμό να εξελίσσεται, ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ας πούμε έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος είναι αναγνωρισμένος στην Ευρώπη. Είναι αναγνωρισμένος γιατί ήταν στην Μπενφίκα με πολύ μεγάλη ας πούμε, έτσι, προϋπηρεσία. Μετά δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν Σαχτάρ, ήταν παιδιά. Ναι, Σαχτάρ, τον τέλος. Ναι. Σαχτάρ. Μην ξεχνάς ότι πλήρωσες για να τον πάρεις. Α, μπράβο. Και, είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει με τις ακαδημίες, ένας άνθρωπος που έχει διεθνείς σχέσεις, ένας άνθρωπος καταξιωμένος, και το χειρότερο για αυτούς είναι ότι δεν μπορούν να το λασπώσουν. Δεν είναι δηλαδή ένας τεχνικός διευθυντής θα μπορούσαν να αρχίσουν να γράφουν, να λένε, να αυτά. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι ο άνθρωπος ποδοσφαιράνθρωπος. Ανεξάρτητα για το αν πιάσει ή δεν πιάσει τον ΠΑΟ, ανεξάρτητα για το αν θα κάνει το θετικό, το μεγάλο, το απίστευτο, δεν μπορείς να διαγράψεις την καριέρα του, την προϋπηρεσία του και ότι είναι ποδοσφαιράνθρωπος. Ο άνθρωπος ξέρει μπάλα και έχει μεγάλη ατζέντα. Βλέπουν ότι ο Σαββίδης πολλά χρόνια τώρα δίνει λεφτά στις ακαδημίες, πολλά. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟ βγάζει παιχτάκια από τις ακαδημίες του, κάτι που δεν έχουν αυτοί. Βλέπουν ότι ο ΠΑΟ χάνει μόνο στις ακαδημίες από 3 μέτρα μπέναντι και έξω. Βλέπε τελικό κυπελού, τελικό πρωταθλήματος. Βλέπουν ένα προπονητή που έχει ο ΠΑΟ καταξιωμένο, έξυπνο, Ρουμάνο καταξιωμένο, γάτα, που μπορούν και παίζουν οι παίκτες για αυτόν. Δηλαδή, το λεγόμενο μπιφτέκι, που για μένα δεν είναι μπιφτέκι, ο πεθαμένος, ο έτσι, για τον πίσεσβα, την μπάλα έπαιξε και την μπάλα έχει παίξει. Βλέπουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Και είναι λογικό και οι πιο φανατικοί του Ολυμπιακού και οι πιο σκληροπυρικοί του Ολυμπιακού και φυσικά και την πορεία που κάνω πάω στην Ευρώπη, έτσι, κάτι που δεν έχουν κάνει αυτοί. Και είναι λογικό να έχουν προβλήματα. Αυτοί δεν ήταν που θα παίρναν φέτος το Europa League? Ναι. Και τους πιάνει φόβος. Γιατί σου λέει, άμα εγώ τώρα πάω εκεί, δεν έχω διαβαλκανικό. Τι θα κάνω εγώ τώρα, ούτε έχω ρολά να πετάω. Θα πετάμε πετσέτες, που λέει και ο Περικλής σε μια τέτοια. Πετάμε πετσέτες. Power. Και φοβούνται για σειρμό. Γιατί τα ψέματα θα τελειώσουν. Γιατί ο Σαββίδης βάζει λεφτά. Γιατί ο άλλος δεν βάζει λεφτά. Ο άλλος τα παίρνει και τα βάζει στη τσέπη του. Έτσι ακριβώς. Ο Σαββίδης βάζει λεφτά. Βάζει λεφτά. Θέλει να κάνει γήπεδο από μόνος του. Επενδύει, ναι, κάνει επενδύσεις. Ο άλλος γι' αυτό τρελαίνεται. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε τώρα, τι μας κάνεις εσύ εδώ? Εμείς την βγάζαμε ζάχαρη τόσα χρόνια, να πούμε. Ήρθες εσύ τώρα. Μας χαλάσει τα σχέδια. Βάζεις λεφτά σε ακαδημίες, θες να κάνεις γήπεδο για πάρτι σου, θες να παίρνεις προπονητικά κέντρα, παίρνεις τον Μπότο, παίρνεις τον Λουτσέσκου. Τι κάνεις τώρα, τι είναι αυτά, μόνο. Εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ δυνατό. Έτσι. Αυτοί είχαν συνηθίσει να παίρνουν πρωταθλήματα.
Χωρίς να βάζουν λεφτά, με ψευτομεταγραφές, με διαιτησίες κανονικά του χεριού τους και μια χαρά. Γι' αυτό τρώγανε 5 και 6 στην Ευρώπη. Ο κερατάς τι έλεγε, ρίχτε φράγκα να κάνετε ομάδα. Και σου λέει, ρε, λες ο Πόντιος τελικά να το έχει πάρει στα σοβαρά και να κάνει τον ΠΑΟΚ μία από τις 15-20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τα επόμενα 10 χρόνια, 5-10. Στις 30 τόσο είμαστε τώρα, φέτος. Ναι. Κοντά, πλησιά. Ακόμα δεν είδατε τίποτα. Τίποτα, ναι. Σας το λέω. Είμαστε στην αρχή. Δεν θα φτουράει σε λίγα χρόνια η προπαγάνδα τους. Δεν θα φτουράει. Όσο βάζει λεφτά ο Σαββίδης, δεν θα φτουράει η προπαγάνδα. Έχουν όλο τον τύπο, ρε Λάμπρο. Όλο, δηλαδή μπορούν και ελέγχουν όλο τον τύπο. Δεν βλέπεις ότι κάθε μέρα σου δημιουργούν ένα πρόβλημα. Κάθε μέρα σε βάζουν έναν κάθι στο δρόμο σου. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει σιγά σιγά και προχωρά όμως. Δεν παραμένει στάσιμος. Ναι. Αυτό είναι το θετικό στην ιστορία. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει αρρώστια. Εκεί υπάρχει προσωπικότητα. Δεν μας είπαν, εκείνο το σαμπάνι το λαδώσαμε, τελικά δεν το λαδώσαμε. Μισό λεπτάκι. Ξεχάστηκε κιόλας. Ναι. Ο Πασχάλης ο Ζαμπούνης ρωτάει τι γίνεται με τα εισιτήρια για το Γαύρο. Είπανε, λοιπόν, απαντήσανε από κάτω. Μισό λεπτό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι τη Μεγάλη Τρίτη 19 Τετάρτου στις 10 η ώρα το πρωί ξεκινάει η διαδικτυακή διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Πέμπτη στις 21, 7.30 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Οι τιμές εισιτηρίων είναι θύρα 1, 50 ευρώ, 2 και 3, 40 ευρώ, στην 4, 15, 5, 6, 25, 25 ευρώ, 7α 15 και 8-15. Τα VIP είναι στο 100. Αυτά, Πασχάλη. Ελπίζω να το άκουσες. Να το πιέσαι. Ορισμένοι δημοσιογράφοι Σαλονίκη λέει, βάλανε την ώρα, λέει, που θα πούνε τα 12 τροπάρια. Άμα είναι ένας παοξής, λέει, θεοσεβούμενος, πού θα πάει. Στην εκκλησία ή στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Πού κάνει και αυτή την ερώτηση. Καθένα στο Θεό του. Τι να κάνω. Α, μπράβο, όχι. Εμείς με το δικό μας και άλλοι με το δικό τους. Δεν λένε και αντικοτσάνες. Αμαλακής. Εδώ ο πρόεδρος έστειλε γεννήτριες απάνω στην Ουκρανία γιατί ο κόσμος πεθαίνει, γιατί δεν έχει ρεύμα, ούτε νερό να πιούνε. Αμέσως το κατασκευάζουν την περιουσία. Από εκεί πάει τι περιμένει. Ξέρεις σε ποιους. Σε ποιους τα έδωσε εκεί πέρα, στους Έλληνες της Μαριούπολης. Ναι. Αυτούς παράτησε το ελληνικό κράτος. Πού είναι το ελληνικό κράτος του Σίλη. Τους παράτησε το ελληνικό κράτος. Τους παράτησε. Άμα διαβάζεις μαρτυρίες. Υπάρχει βίντεο. Που περιμένανε να περάσει το κομβόι και τους παράτησε εκεί πάνω. Διάβασε τα να δεις. Υπάρχει βίντεο πάντως που δείχνει τελικά αυτό το κομβόι που πήγε και τι έκανε, έτσι. Έλεγε... Ναι, ρε, έχει ανθρώπους Κρέτσκι, περίμεναν το κομβόι να έρθουν μαζί. Και δεν του πέρασαν. Που... Τους παράτησαν εκεί. Ναι. Τους πούλησαν. Ναι. Τι να πούμε. Κανείς δεν μπορεί να πει κουβέντα για τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έχει δείξει χαρακτήρα, είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είναι άνθρωπος και δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Τι γύρισε από την άλλη, μαλωμένοι είμαστε. Τι γύρισε από την άλλη. Κάτι διαβάζω, ρε, κάτι διαβάζω γι' αυτό, συγγνώμη. Δεν κάτι είναι μόνο ο πρόεδρος. Για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο πατέρας μας, είναι ο αδερφός μας, είναι ο συνοδοπάζοντος μας. Ο κολλητός μας. Αυτός είναι ο Σαββίδης. Ορισμένοι δεν το έχουν καταλάβει. Για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι αυτός που μου έδωσε όραμα και ελπίδα στα γεράματα. Έλεγα θα δω ένα τίτλο πριν πεθάνω. Και έχω γαμηθεί στις κούπες και ακόμα περιμένω. Έτσι. Ακόμα έτσι. Τα καλά δεν άρχισα. Ναι. Παραλίγο να δεις και ευρωπαϊκό ρε φίλε. Τι άλλο θες. Ναι ρε μα. Πλάκα με κάνεις. Κάτσε εσύ ακόμα. Δεν ξέρεις. Τα σβήνεις όλα. Κάτι παιχνίδια η ζωή. Περιμένετε. Αμέ. Και μετά την ιστορία με τη φωτογραφία από το όπλο, το διάσημο παιχνίδι
της Χάρτινης, μετά την ιστορία αυτή, η στάση του Σαββίδη είναι εξαιρετική, κατά με. Δεν μιλάει και πράττει. Δεν μιλάει και πράττει. Ναι. Και αυτό είναι δύναμη. Όταν δεν μιλάς και μπορείς και πράττεις και κάνεις αυτά που θέλεις, αργά ή γρήγορα, τα κάνεις όμως, είναι δύναμη. Και αυτό είναι που φοβούνται. Γιατί τα κάνει αυτά που λέει. Αργά ή γρήγορα τα κάνει. Ναι. Πλήρωσε και τα γκρέι. Στήλο, λέει, το πρώτο πράγμα που ο πρόεδρος είπε, είπε ότι πριν έρθω στον ΠΑΟΚ νόμιζα ότι τα είχα όλα, όμως κατάλαβα ότι δεν είχα τίποτα. Γι' αυτό τρελαίνονται, λέει. Βαγγέλη Στήλο. Έτσι. Δημήτρη, πλησιάζουν οι εκλογές σύντομα. Να δούμε. Θα μου το δώσουμε αξία. Ναι. Και μην νομίζετε ότι ο πρόεδρος δεν ευνηδιάστηκε από την κατάσταση που βρήκε εδώ. Δεν περίμενε τέτοια τοξικότητα, τέτοια ίντριγκα και τέτοια αλητεία και μαφία. Σε τέτοιο βαθμό. Πλήρωσε και έμαθα. Και αυτά θέλουν το χρόνο τους για να σκεφτεί, τι στρατηγική θα χαράξει, τους ανθρώπους θα έχει δίπλα του. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έχει το μαγικό ραβδί να αλλάξει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε πέντε χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πέρασαν όμως αυτά που ήθελε και ΒΑΡ και ξένοι διαιτητές. Έτσι. Έχει κερδίσει έδαφος δηλαδή ο ΠΑΟ. Και συμμάχους, 800... και συμμάχους για... μέσα σε αυτό έχει κερδίσει. Συμμάχους καθαρούς, όχι βρώμικους. Ποιοι είναι οι σύμμαχοι, ρε Λάμπρο? Υπάρχουν καθαρές ομάδες, δεν είναι όλες οι ομάδες βρώμικες. Ναι, ποιοι είναι, πες μου μια ομάδα. Και όλοι μόνο... είναι εναντίον σου, φίλε. Όλοι είναι εναντίον σου. Μόνο... Δεν είναι όλοι εναντίον σου. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που... Δίνεις το χέρι για την ελευθερία... Και αυτοί σε δαγκώνουν, ρε μάλακα. Δεν στο βάζελο πως σου φέρνει. Με τι μίσος... Γιατί για αυτούς μιλάω εγώ. Για αυτούς μιλάω εγώ. Εγώ μιλάω για μικρομεσαίες ομάδες. Δεν μιλάω για άτομα, για το πω. Ποιον, τη Λάρισα? Δεν στην πεταμένη τη Λάρισα, ρε μάλακα. Και αυτή βγάζει μίσος. Από τη Β' Εθνική και αυτή βγάζει μίσος για τον πω. Λάρισα, ρε παιδιά, ο Κούλιας είναι, ξέρουμε την ο Κούλιας, ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε την ο Κούλιας, ρε παιδιά. Γιατί κάτσε ρε Σιμλάμπρο, ο Πανετολικός. Που ο Πανετολικός, οι άλλες μικρομεσαίες ομάδες που όταν κάνουν τα Σόδωμα και Γόμορα, ο Γαύρος εναντίον τους δεν μιλάνε, και όταν και καλά γίνεται κάτι στην Τούμπα και αμφισβητούμενη φάση βγαίνουν και οι προπονητές. Δεν θυμάσαι με τον Όφη τι έγινε? Με τον Όφη τι έγινε? Ο Νόμπιας δεν βγήκε και μας άλλαξε και το... Κανένας δεν είναι, μόνος είσαι, καλά λέει ο Άλκης, μόνος είσαι. Φοβούνται ρε. Δεν θα μπορούσε να είναι και με άλλους στον πόλεμο που έχει χαράξει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάνει τη δύναμη που έχει ο ΠΑΟΚ. Ούχε το λαό που έχει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γιατί ο Κωνσταβίδης, άμα δεν είχε υποστήριξη αυτό το λαό, δεν θα μπορούσε να τα κάνει μόνος του. Εννοείται, ρε φίλε, εντάξει. Γιατί βρήκε μια κατάσταση. Πρέπει να είσαι βλάκας για να πιστεύεις ότι αυτή είναι η κατάσταση φτιάχτηκε από έναν. Έρχομαι εγώ και σας λέω το πρωτάθλημα θα το παίρνω εγώ. Λάμπρο, εσύ θα μπαίνεις και ενίοτε θα πέφτεις μαζί με τον Τόνι, μια ο ένας, μια ο άλλος, θα ξανανεβαίνετε. Θα παίρνεις το φραγκάκι σου και στην άκρη. Σταμάτη, εσύ θα βγαίνεις τέταρτος, Βαγγέλη, εσύ δεύτερος, Αλκιβιάδη, εσύ θα το παλεύεις μαζί μου. Μια φορά στα πέντε χρόνια μπορεί να σε δίνω και ένα τίτλο. Σαν τη Χάρτινη την παραδουλεύτρα εκεί κάτω. Και κάπως έτσι θα το στήσουμε το θίασο. Να πηγαίνουν τα κοροϊδά στα γήπεδα, να παίρνουμε τον παρά και ο κόσμος θα έχει το θεαθήνε του ποδοσφαιρικού και εμείς θα κάνουμε και τις δουλειές μας. Μα βγήκε ο Λουκόπουλος και τα είπε πριν 2-3 μήνες, και... Πέρι. Ορίστε. Βγήκε ο Λουκόπουλος και τα είπε της Παναχαϊκής πως στήσαν την παράγκα τότε με τον Κόκαλη. Τα ξέχασες? Όχι, δεν το... Ο Λουκόπουλος εδώ κασέτες είχαν έβγει. Όχι, βγήκε ο ίδιος και τα είπε πριν 2-3 μήνες.
Δεν τον είχα παρακολουθήσει, δεν ξέρω. Ναι, όχι, ναι, ναι. Βγήκε και τα είπε όλα. Όλα δεν τα είπε. Εσύ θυμάστε. Ένα μεγάλο μέρος. Θυμάστε τι είχε γίνει στη Ριζούπολη ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τι επεισόδια και του τραμπουκισμού είχαν γίνει. Τιμωρήθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι για κάτι? Όχι, τίποτα. Ρε. Τι τιμωρήθηκαν, δεν πήραν το κουρτάζι. Αυτό σου λέω. Έπρεπε να χάσουν με 3-0 και 2-0, 3-0 και χάσανε. Με 3-0 έπρεπε να χάσουν για να πάρει ο Ολυμπιακός. Και χάσανε. Και χάσανε και ξύλο φάγανε. Και ξύλο, ξύλο, πολύ ξύλο. Και δημόσια, δηλαδή το έβλεπε στην τηλεόραση. Δεν ήταν ότι απλά μαθαίθηκε, ακούστηκε ή είπανε. Φαινότανε, δεν το έβλεπε. Και μέσα στο γήπεδο. Ανεβαίνανε πάνω στη φυσούνα, δηλαδή, και είχαν σκίσει τη φυσούνα γιατί τους δίνανε μπουνιές. Κάνανε προθέρμανση, ας πούμε. Ναι, κάνανε προθέρμανση στο 1-8 του γηπέδου. Στο 1-8 του γηπέδου κάνανε προθέρμανση για να ξεκινήσει το παιχνίδι από αυτά που γινόντουσαν. Και παρεξηγηθήκανε τώρα για 3 κιλά γάβρους. Παρεξηγηθήκαν. Για 3 κιλά γάβρους. Ο Πλατανιές τέπαθε που σκουπανάγαμε στα ποδητήρια. Και τιμωρήθηκες. Καλά, εσύ πάντα τιμωρήσε ούτως ή άλλως. Αφού είπαμε. Και πετσέτες να πετάξουμε 10 χρόνια να κάνουμε. Ο Πλατανιές που έφαγε ξύλο. Τίποτα. Ζήτησαν να κάνετε τα βίντεο κλειστά, λέει, τα κάμερες. Μια από ανέκανε κλειστά. Να κάνουμε λίγο μια παρένθεση. Ζάμπα μιλάτε. Για πες. Εσύ, Περίκλη, θα το πεις. Για το Στάθη, το Βλάχο, το Παοξάκι που θα πάει τώρα στην Εύβοια. Πρέπει να την κάνουμε την ανακοίνωση αυτή, γιατί... Είναι καλό. Το διάβασα και εγώ. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε σχετικά με το Στάθη, να πούμε ότι πέραν του οπαδικού που υπάρχει, πέραν της ομάδας, προσπαθούμε να προωθήσουμε και το ανθρώπινο πρόσωπό μας. Έτσι. Όπως με την περίπτωση της φίλης στην Ουκρανία και το πρόβλημα υγείας που έχει η κόρη, όπως πιο πριν είχαμε κάνει με τον Παντελάκη, έτσι και τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένας συνοπαδός μας, ο Στάθης ο Βλάχος, ο οποίος έχει στείλει κάποια μηνύματα, τέλος πάντων, στον Αλκιβιάδη και στην ομάδα. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, τέλος πάντων. Αδερφέ μου, καλησπέρα. Είμαι ο Στάθης, Αθηναίος Παοξής με καταγωγή από την Εύβοια. Με τις φωτιές είχαν κατέβει να βοηθήσουν πολλά τζακαλάκια. Το Πάσχα θα είμαι στην Εύβοια και μαζεύουμε τρόφιμα και λεφτά να τα μοιράσουμε σε οικογένειες που πάθανε ζημιά με τις φωτιές στα χωριά μας. Αν θες να το ανεβάσεις στο καφενείο, όποιος θέλει, μέχρι και την Πέμπτη μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου. Τέλος. Εσένα σίγουρα θα σε ακούσουν περισσότεροι από μένα. Οφείλουμε να το πούμε και να δίνουμε βήμα σε τέτοιες ενέργειες. Έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να βρει το link από το προφίλ του στα επιλεγμένα πάνω-πάνω στο καφενείο. Το προφίλ του έχει paoki.arostia με λατινικούς χαρακτήρες. Με μπλε γράμματα μπορείτε να το βρείτε στα επιλεγμένα. Πατήστε, πηγαίνετε στο προφίλ του παιδιού και ελάτε σε επαφή μαζί του, στείλτε του ένα μήνυμα, κάτι στο Messenger, δεν ξέρω πώς θέλετε να έρθετε σε επαφή. Και όποιος θέλει, όποιος μπορεί, να αφήσει κάτι. Είτε είναι νερά, είτε είναι φαγητά, είτε είναι ξηρά τροφή, ζυμαρικά, κάτι τέλος πάντων, για να βοηθήσουμε αυτές τις ψυχές που καήκανε. Από στην Εύβοια, τέλος πάντων, στα χωριά. Δεν καήκανε κιόλας. Εντάξει, όλα τα χωριά... Τόσα χωριά καταστήκανε. Και μην ξεχνάτε για ποιο λόγο καήκανε, έτσι. Θα μας κλείσουν και φυλακία, να τα πούμε. Καλά. Εκεί είναι ανακατεμένοι. Αυτοί δεν καήκαν μια φορά. Καίγονται κάθε μέρα, σου λέω. Γι' αυτό ό,τι μπορούμε να βάλουμε λίγο πλάτη τέτοιες καταστάσεις να βοηθάμε.
Γι' αυτό κάναμε. Όποιος μπορεί και, αυτό... και ό,τι μπορεί. Το donation, όποιος μπορεί, ό,τι μπορεί, να φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία. Να φανούμε χρήσιμοι, κάτι να κάνουμε και εμείς, ρε Αλάνια. Με ένα ευρώ όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε μια οικογένεια. Που δεν είναι τίποτα ένα ευρώ. Και μπορούμε πανεύκολα να το κάνουμε. Και θα υπάρχει αναλυτικός λογαριασμός που πηγαίνουν τα λεφτά. Είναι τόσο καθαρά όλα. Γι' αυτό σας είπα ότι όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, ούτε... Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα να δείξουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο. Δεν είμαστε μόνο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, είμαστε και άνθρωποι. Ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Οι συνάνθρωποι μας πάθανε εκεί πέρα τέτοια ζημιά που δεν μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους από το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι που θα τους αλλάξει τη ζωή, αλλά θα είναι ένα χτύπημα στην πλάτη, ρε φίλε, ότι εδώ είμαστε. Συμπονούμε. Όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Και μην ξεχνάς, σήμερα είναι αυτός, αύριο μπορεί να είσαι εσύ. Έτσι. Σίγουρα. Έτσι. Οπότε ξαναλέμε, το προφίλ του είναι πάνω-πάνω στα επιλεγμένα στο καφενείο, Στάθης Βλάχος με ελληνικά. Το παιδί έχει μια φωτογραφία με ένα τζάκετ πορτοκαλό μαύρο, μουσάκι, γκόουτι. Πηγαίνετε και προσπαθήσετε όσοι θέλετε να έρθετε σε επαφή με το Στάθη και να βοηθήσετε όσο μπορείτε. Και το μικρότερο μπορεί να κάνει τη διαφορά, παιδιά. Έστω το λιγότερο που μπορείτε να δώσετε μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πάντα θα κάνει διαφορά. Και όσο πιο πολύ μαζευόμαστε, τόσο μεγαλύτερη και η διαφορά που θα κάνει. Αυτά από μένα. Ναι, δηλαδή, ρε Πέρι, είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την αρχή όταν, ξέρω εγώ, αυτά τα βιντεάκια που κάνουμε φτιάχνουν 7-8 χιλιάδες προβολές, 10 χιλιάδες προβολές. Από ένα ευρώ, καταλαβαίνεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια οικογένεια, όχι καλό Πάσχα να περάσει. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε 10 οικογένειες, 100 οικογένειες. Να περάσουν πάσα. Και τι θα μας δεν λες. Είναι μόνο το να περάσουν, Αλκυβιάδη. Ξέρεις τι είναι να έχεις χάσει σπίτια, να έχεις χάσει αυτοκίνητα, να έχεις χάσει οτιδήποτε είχες χτίσει. Να χάσει όλο το μέλλον. Και να έχει μαυρίσει. Και να σκάει ένας άγνωστος, ο οποίος έχει κάνει κάτι και σε βοηθάει την ώρα που το ίδιο το κράτος σε έχει γραμμένο. Εκεί παίρνεις και κουράγιο, παίρνεις δύναμη από αυτό. Να συνεχίσεις. Παίρνεις και πόντους σαν ομάδα. Παίρνεις και πόντους σαν ομάδα. Σκέψου. Η Χαλκίδα έχει πολλά παοκτζάκια. Όχι έχει παοκτζάκια, έχει πολλά παοκτζάκια. Αυτός ήταν και ο στόχος. Θυμάσαι που λέγαμε, μας έκανε δώρο, ο Καναδός μας έχει κάνει δώρο μια φανέλα, να τη βγάλουμε, είναι από τον τελικό του 2003, υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες. Και είχαμε πει να τη βγάλουμε σε δημοπρασία, όχι σε δημοπρασία, να βάλουμε όλοι από ένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, όσοι γουστάρουμε, όσοι θέλουμε, να βάλουμε όλοι από ένα δεκάρικο και να κάνουμε μια κλήρωση και να την πάρει ο ένας. Να μην έχουμε, δηλαδή, ποιος θα δώσει το μεγαλύτερο νούμερο. Να βάλουμε όλοι από ένα δεκάρικο, ρε φίλε, και ένας θα πάρει την κανένα. Βάλω το αυτό. Αυτό ήταν, αλλά δεν καταφέραμε να το δέσουμε όλο αυτό. Θα μαζέψουμε ένα ποσό και να πάμε στο σύνδεσμο, στις Χαλκίδες. Πες μου ποια μέλη σου έχουν πάθει ζημιά. Να βοηθήσουμε στο παοκτζάκια, ρε φίλε. Θέλω δύο ματσάρελες. Τη Χαλκίδα, έστω, πάω ψάκια. Τη Χαλκίδα. Σέβεια. Η καιρή είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να αφήσει ο άλλος έστω και το λίγο από την τσέπη του να φύγει. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει σπορέλαιο να κάνει μια πατάτα να φάει, που είναι λόγος. Θα μου πεις τώρα τι φτιάχνει ο Σαμάτης. Ρε Σαμάτη, φτιάχνεις κανένα βουντού για την Πέμπτη, πες μου δηλαδή.
Δηλαδή, γιατί είμαι πολύ περίεργο στο σύνολο. Ένα φραπεδάκι τι μαζί. Όχι, δεν είναι αυτό. Βουντού κάνει, κάτι βουντού κάνει μαγικό. Πώς κάνει. Μαγειρεύει, σε λατοστάκι κάνει και κάτι κάνει. Κάνω μια πίτσα διέτης χωρίς σαλάμια και αυτά. Με ή χωρίς. Έχει ξεφύγει. Χωρίς ρε, χωρίς ρε, τι είμαι. Έχει ξεφύγει. Είπαμε. Έχει ξεφύγει. Με κρεμμυδάκια, ελίτσες, μοτσαρέλα. Και εκπαιδευτική τηλεόραση και κουζίνα κάνουμε εδώ στο καφενείο. Ό,τι θέλετε. Ό,τι απορίες έχετε για μαγειρική εδώ. Τα πάντα. Εκτός από αρνιά και κοτόπουλα. Εκτός από αρνάκια. Κοίτα, τώρα κόβω μοτσαρέλα. Α, προβατίνα δεν έχει. Όχι ρε, νηστεία ρε. Μεγάλη εβδομάδα ξεκίνησε. Χαλάρωση. Όχι. Μακριά από κρέατα. Δεν είμαστε φανατικοί, αλλά εντάξει, με το πάντα. Κάνουμε. Θα πεθάνεις και θα πας στον παράδεισο σε λίγο, Άγιος Πέτρος, νηστεία ήθελες, ε? Δεν ξέρω αν θα πάω στον παράδεισο, πάντως ο Βολζεβούλ είναι το καλύτερο μου φιλαράκι. Έτσι. Το ξέρεις τον Βολζεβούλ, ε? Είναι και παουτσάκι. Παουτσάκι, ρε φίλε, αυτός κάτω εκεί πέρα να πούμε, δεν είναι στον παράδεισο όμως αυτός, είναι αυτός με τα μαύρα κάτω που σε περιμένει με το δρυπάνι. Έτσι, μαυρίλα. Είναι αυτός που είχε σπάσει το ποδάρι. Α, παουτσάκι, δικός μας, Αθηνίων. Ναι, το 2001. Ναι. Την έχω την μπλούζα, αλλά δεν ξέρω πού. Και μιλάτε, μιλάω, σας ακούω, με ακούτε και έτσι. Εγώ δουλεύω. Έτσι, τι τώρα. Ο θείος Βλέφος. Έτω σταμά. Ναι, ρε. Και διέτης κιόλας, έτσι. Πρέπει να μας δείξει. Κάτσε, μόλις θα τη, να, να φτιάξω τα υλικά. Να πούμε, μόλις θα τη φτιάξω. Έχει σκοπό, δηλαδή, να μας τη δείξεις κιόλας. Δεν είναι, σε τρία λεπτά θα δείξω. Δεν υπάρχει. Κάτσε να βάλω και τις, να βάλω και τις, να κόψω τις πιπερίτσες. Πιπεράκια. Πιπεράκια είναι ελληνικά. Δηλαδή, ελληνικά. Ελληνικά. Δείξε ρε στα μάτια. Δείξε ρε. Άξε ρε. Ένα σε δράσω. Μητσοτάκη, σε αλουμινό χαρτό. Δεν τρώγεται με τίποτα, Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ολικής αλέσεως, τώρα και σε οικονομική συσκευασία 5 ροφών. Σε αλουμινό χαρτό, Κάτι ήξερε ρε φίλο Χαρικίν, κάτι ήξερε. Χαρικίν, πολύ μπροστά. Τέλος πάντων. Πάρα πολύ μπροστά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δεν πιστεύω, σιγά σιγά να κλείνω. Ωραία. Πέρασε. Εγώ να σας πω, άμα δεν τα ξαναπούμε, καλό Πάσχα να έχετε παιδιά όλοι. Ναι, ναι. Και με τη νίκη την Πέμπτη να είμαστε καλά. Την Πέμπτη με τη νίκη. Μια σκαλά ρε λαμπρό. Με τη νίκη. Άντε, καλό βράδυ. Παιδιά. Με τι θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε με ένα βιντεάκι. Λίγο να... Μας δέρεις κανένα μάτι έτσι με το δάχτυλο. Ναι, τι να κάνω, είμαι στο κινητό τώρα. Άιτε. Πείτε και εσείς καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, αδερφιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μόνο νίκη. Καλή Πάσχα, βε. Βουτίστε. Λανιά. Εδώ έχω ένα αλάνι που έχω. Έλα, λέγε, πες μου. Λανιά. Εδώ έχω ένα αλάνι που έχω γνωρίσει στο ανώνυμο. Κοιτάτε, μου ρίχνει και ένα κεφάλι. Πω... Και το ρωτάω τι ομάδα είσαι ρε Αλάνη. Ακούστε πάνω. Παοκάρα. Από πότε είσαι Παοκάρα ρε Αλάνη? Το 2004. Και τι μοντέλο είσαι εσύ αγόρι μου? Του 4. Του 4. 4, όλα 4. Α, τα νέα, τα νιάτα φίλε. Ναι. Μπισκοτάκι για να είσαι τώρα που κλείνουμε. Αδερφέ έτσι είναι. Πάμε τώρα.